φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλό στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσιπουρομεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Είμαι πολύ αγαπημένος, φίλε. Τι έπατε, βρε? Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν εμπιστεύομαι κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάφη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Ήταν ένα παιχνίδι. Και τι παιχνίδι ήταν. Νομίζω αν ήταν η λάμψη του Φόσκολου σήμερα, όλοι θα βλέπαμε τη λάμψη, τη Βίρνα Δράκου. Καλημέρα Χιλιτίδη. Σήμερα θα είμαστε πολύ χαλαροί, να πω ότι θα είμαστε φρόνιμοι, θα είμαστε μόνοι μας, μιλήσουμε για μπάλα, μιλήσουμε για κοινωνικά θέματα, κάτι μας απασχολεί ιδιαίτερο. Βαδίζουμε προς το τέλος της χρονιάς, της ποδοσφαιρικής χρονιάς, αλλά έχουμε Μουντιάλ, έχουμε κουμάρι, το κουμάρι μας κρατάει πάρα πολύ γερά. Να ξέρετε, είμαστε μια χώρα όπου είμαστε πτωχευμένοι και όσο πτωχευμένη είναι μια χώρα, η Βίζιντα και το κουμάρι ανθεί. Δηλαδή, αν θα γυρίσεις γύρω σου και δεις ποια είναι αυτά τα μαγαζιά τα οποία δουλεύουν, είναι το sex shop, το sex house, εντάξει. Είναι τα εστιατόρια τα φθηνά, οι φθηνοδουλειές δηλαδή τα φθηνά εστιατόρια, όχι τα ακριβά γιατί και η τροφή η ποιοτική είναι ακριβή. Εντάξει, και το άλλο είναι ο τζόγος, είναι το κουμάρι. Δεν είναι τυχαίο ότι εκτός από τον ΟΠΑΠ, ο οποίος είναι το μονοπόλιο, δεν θα το έλεγα, θα μπορεί να το πει κάποιος μονοπόλιο, έχουν φυτρώσει νομίμως αρκετές στοιχηματικές εταιρείες, μπόλικες, οι οποίες κατά κάποιο τρόπο πληρώνουν το μερίδιό τους στο Υπουργείο και έχουν αρκετές χιλιάδες χτυπήματα και σαν καζίνο. Και σαν καζίνο και σαν στοιχηματικές εταιρείες. Άρα λοιπόν εδώ γίνεται το εξής θέμα. Πηγαίνουμε να τζογοποιήσουμε την Ελλάδα. Τον άκουγα τον Καμόρα. Εγώ στεναχωριέμαι που τον ακούω τον Καμόρα. Γιατί ο Καμόρα μέσα του νιώθει Έλληνας, αγαπάει την Ελλάδα. Αλλά για να επιβιώσει ένας άνθρωπος που ζει στην Ελλάδα, πρέπει να την βγάλει από την ψυχή του, πρέπει να την βγάλει από την καρδιά του και να κοιτάξει το τομάρι του. Να δει πώς θα επιβιώσει. Έψαχνε να βρει ο Καμόρα, ψάχνε να βρει οι υπόλοιποι.
πώς λέει βγήκε ένας νόμος Γιάννη, ο οποίος λέει νομιμοποίηση μετακινήσεις των μεταναστών, των λάθρομεταναστών κτλ. Προσέξτε ρε παιδιά, από ό,τι ξέρω από τα λίγα που ξέρω, έχουν πάρει λεφτά αυτές από εταιρείες για να μπορέσουν να νομιμοποιήσουν ουσιαστικά, σε εισαγωγικά ή μη, όλους αυτούς τους ανθρώπους. Και μάλιστα, επειδή προσπαθούμε να είμαστε κοντά στα σημεία των καιρών, εμείς κάναμε στο Λαϊκό Δικαστήριο την εξής ερώτηση. Την εξής ερώτηση. Πιστεύετε, μάλλον, αυτό που δεν θα θέλατε να είναι σύντροφος του παιδιού σας, είτε γυναίκα είναι είτε άντρας. Στάσου ρε δώρα. Τρελαθή ρε εκπομπή έχουμε. Έχεις χαζέψει. Εγκεφαλικό έχεις πάθει. Παίζεις τηλέφωνο τέτοια ώρα. Σε ποιο δεν θα δίνατε το γιο σας ή την κόρη σας? Δεν θα δίνατε. Τα παιδιά μας δεν είναι κτήματά μας. Εντάξει. Συζητώντας με ένα κοινωνιολόγο, πρέπει να το βγάλουμε από το μυαλό μας και το καταλαβαίνουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τον τελευταίο καιρό. Τα παιδιά μας δεν είναι κτήματά μας. Όταν ένα μεγάλο ποσοστό από αυτά έχει φύγει στο εξωτερικό, έχουν πάει σε άλλες πολιτείες, έχουν ανεξαρτητοποιηθεί, έχουν απενελληνοποιηθεί. Λοιπόν, 42% να πάρει όποια αγαπάει. Δεν είμαι ρατσιστής, λέει στην ψηφοφορία στο rapto.gr. 20% Αλβανίδα, 10% Αφρικανή Αφρικανό, 15% Τουρκάλα Τούρκο, 12% Έλληνα ή Ελληνίδα και μόνο Γιάννη 1% Βούλγαρο, Βουλγάρα. Γιατί αυτό? Γιατί ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα έχουν ιδρύσει πάρα πολλές εταιρείες στη Βουλγαρία η οποία έχει μεγάλη ανάπτυξη. Έχουν φύγει 4 φίλοι μου πολιτικοί μηχανικοί, έχουν ιδρύσει εταιρείες εκεί πέρα, υπάρχει μια νοικοδόμηση και έχουν, να με συγχωρέσετε για την έκφραση, χεστεί στο τάλιρο. Mercedes SLK, εταιρεία εκεί, σπίτι εκεί πέρα φοβερό. Και εδώ πέρα έρχεται διακοπές κάθε 15 μέρες για να δει τη γυναίκα του, τα παιδιά του. 3 εξ 7 κάνουν αυτή την ιστορία. 4 είναι. 3 εξ 7 αυτή την ιστορία. Μόνο 1% δεν θέλουν τον Βούλγαρο και τη Βουλγάρα. Φοβερό, ε! Και μου λέει το κυνηγό Σκούλικο προχθές στην εκπομπή. Πάνε, λέει, σε καμιά άλλη χώρα να ρωτήσεις ποιος από αυτούς θέλει Έλληνα ή Ελληνίδα για το παιδί του. Να δεις, λέει, τι bullying έχεις να φας. Πάνε κάνε κάπου αλλού, λέει αυτή την ιστορία. Πάνε κάνε αλλού αυτό τον γκάλοπ, μάγκα μου. Μου λέει το κοινικό σκούλικο που είναι πολύ σκουλικοκούλικο. Λοιπόν, για τον ΠΑΟΚ με τον Πανιόνιο, σε ένα παιχνίδι το οποίο 1-3 μέσα στη Νέα Σμύρνη, σε ένα φιλικό 3-1 την προηγούμενη Κυριακή, σε ένα προσεκτικό σήμερα 3-1 που ο Πανιόνιος προσέχει πάρα πολύ γιατί θα τα δώσει όλα με τον Παναθηναϊκό. Πάει για 5η θέση. Σου λέω, Γρηγορίου. Εγώ σου λέει, έπαιξα με τον ΠΑΟΚ. Έχει τεράστια διαφορά η ομάδα μου με την ομάδα του ΠΑΟΚ. Το έπαιξα το ένα μάτς, το έχασα 3-1. Ανοιχτός, ξέρω εγώ, πήγα όσα βάλω και όσα φάω. Πάρα πολύ ωραία. Τι να πάω να παίξω τώρα, μέσα στην Τούμπα, να δώσω, ξέρω εγώ, κατοχή να πάρω και να μου βγουν στην αντεπίθεση να με βάλουν 7 γκολ. Αυτή είναι η ιστορία. Βάζω λοιπόν τον Καθάριο μέσα, βάζω, ξέρω εγώ, μέσα τον Ποινιώτη, βάζω μέσα, ξέρω εγώ, το Σταυρόπουλο κτλ. Και όσα βάλω και όσα φάω, χάνω 3-1, πάρα πολύ ωραία. Δεν υπάρχει κανένα θέμα τώρα να χτυπήσω. Χτυπάω, λέει, το είπε και ο ίδιος ο άνθρωπος. Χτυπάω το μάτς, λέει, με τον Παναθηναϊκό, γιατί πάω για την 5η θέση. Μερικοί προπονητές κάνουν αυτό το πράγμα. Σου λέει ότι αυτό το μάτς το έχω χαμένο. Γιατί να πάω να πολεμήσω σε ένα μάτς χαμένο? Γιατί να χτυπήσω μια πόρτα που θα κλειστεί για μένα? Πάω, βαράω τις πόρτες, μπαμ, μπουμ, γιατί να κάνω θόρυβο? Γιατί να ματώσω τα χέρια μου, αφού είναι σίγουρο ότι η πόρτα δεν θα ανοίξει? Για ποιο λόγο να το κάνω αυτό? Έτσι λοιπόν, ο Γρηγορίου κοιτάζει το συμφέρον του, γιατί κάποιοι θα πούνε ότι ο Πανιόνιος άνοιξε τα πόδια κτλ. Λέγονται και αυτά. Και έχουν υποθεί φέτος για τον ΠΑΟΚ αυτά. Και θα κάνουμε και γκάλοπ για αυτά. Θα γίνουμε σκληροί με όλες τις ομάδες. Εντάξει. Ωραία. Θα γίνουμε σκληροί με όλες τις ομάδες. Για ποιο λόγο λοιπόν να χτυπήσω την πόρτα? Το κεφάλι μου στην πόρτα για να το ανοίξω, αφού η πόρτα δεν θα ανοίξει. Πάω λοιπόν, παίζω ένα παιχνίδι, να μην έχω διασυρμό πρώτον. Δεύτερον, αν πάρω κάτι, εντάξει, μπάλα είναι, το πήρα. Να μην έχω τραυματισμό, να μην έχω διασυρμό, να μην έχω τιμωρία. Ο Πανιόνιος λοιπόν σήμερα δεν είχε διασυρμό, δεν είχε τραυματισμό, δεν είχε καμία τιμωρία. Έπαιξε ένα παιχνίδι αγκαρίας,
Έπαιξε ένα παιχνίδι να δοκιμάσει κάποιους ποδοσφαιριστές ή έπαιξε ένα παιχνίδι να ξεκουράσει κάποιους ποδοσφαιριστές. Και έπαιξε ένα παιχνίδι το οποίο ήταν ένας μπελάς για τον Πανιόνιο. Πανιόνιος, άμα ήταν να πάρει κύπελο, θα το έπαιρνε, ξέρω εγώ, τύχαινε με καμιά Λαμία, πήγαινε κανένα τελικό, κανένα στραβό, όπως πάντα το πάρει η Λάρισα. Και το επόμενο κομμάτι της κουβέντας μας έχει να κάνει γιατί με τη Λάρισα. Πολλοί λένε ότι ο τελικός είναι ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Να κρατήσουμε μια επιφύλαξη, μια μικρή, όχι μεγάλη, μια μικρή επιφύλαξη, και το λέω αυτό για δύο λόγους. Τυχαίνει πολλές φορές μια ομάδα να έχει ντεφορμάρισμα. Και τυχαίνει κάποιες φορές να βρίσκει αυτή την ομάδα που έχει ντεφορμάρισμα, μια αμέτρια ομάδα ή μια κακή ομάδα που είναι στα καλύτερά της. Και πάμε στο ποδόσφαιρο, το οποίο είναι το μοναδικό άθλημα, το οποίο οι συγκυρίες παίζουν περισσότερο ρόλο στο παιχνίδι από οποιοδήποτε άλλο άθλημα. Γι' αυτό πήγαινε ο Αλέφοντος στις καφετζούδες και ο Πάνος Μάρκοβιτς και λέγανε τη χαρτομαντία κτλ. Θα πάμε και στη χαρτομαντία μετά, θα πάμε και στις γυροκαρβουνιές μετά, να ολοκληρώσω μόνο λίγο. Γι' αυτό λοιπόν το ποδόσφαιρο έχει μαγεία. Βλέπεις μια Manchester City καταπληκτική όλη τη χρονιά, φουλάρισμα, ιστορίες κτλ. Επειδή όμως είμαστε σε μια ηλικία, είμαστε μεσήλικες, εμείς τώρα, εγώ είμαι μεσήλικας. Και επειδή και σαν μεσήλικας το σώμα μου το καταπονώ. Κάποιος μου κάνει μασάζ, μου λέει το έχεις πηδήξει το σώμα σου. Δεν το πει έτσι ακριβώς, το πει πιο βαριά. Το έχεις απαυτώσει το σώμα σου. Του λέω πώς με βλέπεις, πιάνει ραχαίους, πιάνει ξέρω εγώ τους πίσω μυς, να μην τα πολυλογώ. Του λέω πώς με βλέπεις, το έχεις κάνει έρωτα το σώμα σου, μου λέει. Αυτό το πράγμα. Λέει, θέλεις, λέει, μια αποφόρτιση, πώς θα σου το πω. Είσαι στα κόκκινα, ρε φίλε. Το πετάς το έργο. Πάω, ας πούμε, να τρέξω 5 χιλιόμετρα στην ηλικία μου. Και παίζω αντίπαλος με το χρονόμετρο. Μου λένε βέβαια κάποιοι, μην το παίζεις αυτό. Δεν είναι καλό. Μην το ζορίζεις τον εαυτό σου. Ναι, αλλά εγώ θέλω να κάνω κάτω από 32. Κάτω από 32 τα 5 χιλιόμετρα. Κάτω από 32. Κάτω από 6-15 το χιλιόμετρο, στα 5 χιλιόμετρα. Και παίζω αντίπαλος με το χρονόμετρο. Κάποια στιγμή λοιπόν το κάνω 29-25, 29-40. Τρομερός. Κάποια στιγμή λοιπόν, προσέξτε τώρα, λεπτομέρεια τώρα για τις ομάδες θα πούμε. Κάποια στιγμή λοιπόν, ενώ έχω χάσει κάποια κιλά το καλοκαίρι και τα λοιπά, την έχω δει να πούμε να τρώω γλυκά. Την έχω δει να το ρίχνω πάλι στην Coca-Cola και το έχω δει να πούμε ενώ δεν πίνω, δεν καπνίζω, να τρώω τα ριζόγαλα και μπαμ, έχω πάρει 5 κιλά. 4 με 5 κιλά επάνω. Ουπ, 33,40 τα 5 χιλιόμετρα. Βρεζόρισμα, μια ιστορία και τα λοιπά. Τι θέλω να πω με αυτό. Διακρίνω όλο αυτό ο πρόλογος γιατί γίνεται. Για τους αξίδες το λέω. Οι οποίοι είναι λίγο χεσμένου αορισμένοι που βλέπουν πολύ μπάλα και κάποιοι άλλοι οι οποίοι την έχουν δει την ΑΕΚ, την Μπαρτσελώνα, λένε για Λάρισα, για Λάρισα. Να πω ότι θέλω πολύ να πάω σε αυτό το τελικό για άλλη μια φορά, για άλλο ένα τελικό στη ζωή μου και θέλω πολύ ο ΠΑΟΚ να αντιμετωπίσει την ΑΕΚ και για επαγγελματικούς λόγους, αλλά βασικά για επαγγελματικούς λόγους και για λόγους σύντριγκας, αλλά και για λόγους θεαματικότητας, ακροαματικότητας κτλ. Ήδη τελειώνει η σεζόν. Ήδη αυτό που περάσαμε φέτος ήταν μια πάρα πολύ κακή σεζόν όσον αφορά το κομμάτι ποδόσφαιρο γενικότερα. Υπάρχει μια υποτονική τάση στην κοινωνία. Υπάρχει το Τσίπρα Λέξ. Εντάξει. Και υπάρχει στο ελληνικό ποδόσφαιρο, ειδικά στο ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά και στα άλλα πρωταθλήματα. Τι. Στα άλλα πρωταθλήματα βγήκε γρήγορα ο πρωταθλητής. Πάρα πολύ γρήγορα ο πρωταθλητής. Κάτι το οποίο το suspense το σταματάει. Στη ζωή μας, άμα βγάλεις το suspense, τελειώνει η ιστορία. Πάω στη σύνταξη να πούμε. Τελειώνεις. Δεν γουστάρω εγώ τη ζωή μου χωρίς suspense. Θέλω suspense να έχω. Ωραία. Στο ελληνικό πρωτάθλημα λοιπόν υπήρχε αυτή η ιστορία όπου τα πράγματα δεν πήγανε καθόλου καλά. Ήταν μια κακή χρονιά τέλος πάντων για μένα. Έτσι όπως βλέπω τα τελευταία χρόνια το ποδόσφαιρο και βλέπω και βίντεο και παλιά μάτς και Ευρώπες και ιστορίες, ήταν μια κρύα χρονιά. Πραγματικά ήταν μια κρύα χρονιά. Και εμένα δεν μ' αρέσουν τα κρύα στη ζωή μου. Μ' αρέσουν ή τα παγωμένα ή τα πολύ θερμά. Αυτό ήταν κρύο. Μια κρύα χρονιά ήταν. Λέω λοιπόν ότι σε αυτή τη χρονιά η ΑΕΚ πίστευα και μάλιστα μου το χρεώνουν και καλά κάνουν και το χρεώνουν γιατί έτσι πρέπει. Όταν βγαίνεις δημόσια και μιλάς θα δεχτείς τα βέλη. Όπως πετάς βέλη εσύ μάγκα μου, ραπτό που λέμε μου μάγκα, θα μάθεις να σου πετάνε τα βέλη και η ΑΕΚ, για μη θυμώνεις. Η παύση του θυμού λοιπόν, η παύση του θυμού κάνει καλό στη δουλειά μας.
όταν εσύ επιτίθεσαι, όταν εσύ κάνεις χουλιαμά, όταν εσύ κάνεις επιθετική δημοσιογραφία, επιθετική κριτική μάλλον, θα δεχτείς και την επιθετική κριτική. Θα τη δεχτείς, θα μάθεις να τη δέχεσαι. Να φεύγει ο εγωισμός από πάνω και να μάθεις να τη δέχεσαι. Η ΑΕΚ λοιπόν, πίστευα ότι θα κρέμαγε. Και μου το χρεώνουν δικαιολογημένα οι αεξίδες, με το ειρωνικό βέβαια, γιατί ο Έλληνας άμα σε βρει μπόσκο θα σε κάνει έρωτα και καλά θα κάνει. Τι από το πλέον η ΑΕΚ θα σκάσει, να πούμε η ΑΕΚ, θα σκάσει η ΑΕΚ. Πολύ ωραία. Η ΑΕΚ λοιπόν δεν έσκασε ακόμα. Βέβαια προς το τέλος της χρονιάς μπορεί να βρεθεί και πιστεύω, βλέπω ότι μπορεί να βρίσκεται σε μια πτώση βιολογική. Μπορεί να μην έσκασε. Στην Πλατανιά όμως, στην Πλατανιά όμως για παράδειγμα, στη Λάρισα όμως για παράδειγμα, το 2-1, έδειξε τέτοια στοιχεία. Και η Λάρισα από την άλλη μεριά, μια ομάδα την οποία εγώ δεν την έχω σε μεγάλη υπόλοιψη ποδοσφαιρική, ειδικά στα ξεκινήματά της, ήταν πάρα πολύ κακή στα ξεκινήματά της. Αυτός ο χοντρός ο προπονητής, ο γεροδεμένος, ξεχνάω το όνομά του που έμοιαζε με τον Αυλονίτη, ένας γεροδεμένος, παλιός χωροφύλακας, αυτός την ανέβασε τη Λάρισα. Και το γεγονός ότι ο Κούγιας είπε πολύ καλά λόγια για αυτόν δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι τυχαίο αυτό που είπε ο Κούγιας πολύ καλά λόγια για αυτόν. Φτάνει λοιπόν η Λάρισα να κάνει τον τελευταίο μήνα μια πολύ καλή πορεία. Και μια πολύ καλή πορεία στο κομμάτι της φόρμας. Πήγε πολύ καλά τον τελευταίο μήνα η Λάρισα. Έχοντας λοιπόν, για να το πούμε το έργο ότι αύριο το μάτς, και να επαναλάβω ότι εγώ θέλω την ΑΕΚ στον τελικό, όπως τη θέλει και ο Πασχαλάκης. Φέρτε μου την ΑΕΚ να πούμε, λέει ο Πασχαλάκης. Και καλά κάνει και γουστάρει την ΑΕΚ ο Πασχαλάκης και δεν γουστάρει τη Λάρισα. Ο μαγιά του Πασχαλάκη που λέει θέλω την ΑΕΚ. Και από μέσα του το λέει. Μ' αρέσουν εμένα αυτοί οι αθλητές. Φέρτε μου την ΑΕΚ, λέει. Δηλαδή, άμα πάει με την Λάρισα ο Πασχαλάκης και πάρει το κύπελο, θα το βάλει ρε παιδί μου στο σπίτι, να πούμε, Πασχαλάκης, σε ένα μέρος το οποίο ας πούμε μπορεί, ας πούμε, οικιακή βοηθός αύριο μεθαύριο, όταν το παιδί παντρευτεί, κάνει παιδιά κτλ., να του δώσει μια να πέσει κάτω το κύπελο. Αν το πάρει με την ΑΕΚ το κύπελο Πασχαλάκης και το ρίξει, να πούμε, η οικιακή βοηθός κάτω και το σπάσει. Μπορεί να του δώσει κανένα δυο χαστούκια, την πει μόρι μου, σπάσε το κύπελο, να πούμε, κτλ. Ενώ αν το πάρει με τη Λάρισα το κύπελο Πασχαλάκης, μπορεί να πούμε, να την πει την οικιακή βοηθό, εντάξει, μωρέ, γλυκιά μου, ξέρω εγώ, να και καμιά μικρούλα, να πούμε, μπορεί να τη δώσει και κανένα φυλάκι, να πούμε. Πασχαλάκη, καλά δεν τα λέω, έτσι είναι τα πράγματα, να πούμε. Θέλω λοιπόν την ΑΕΚ στο τελικό με τον ΠΑΟΚ, και για τη δουλειά μου και για την ακροματικότητά μου και γιατί τελειώνει μια κακή σεζόν. Και άμα και τελειώσει κρύα με το ΠΑΟΚ Λάρισα, μια κρύα, και βάλει 3-0 ο ΠΑΟΚ στο τελικό, θα το πανηγυρίσουν οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Δεν λέω εγώ ότι θα το πανηγυρίσουν. Αλλά πώς θα το κάνουνε, παιδί μου, δηλαδή, σαν να σου κάθεται, πώς τη λέγανε του Γιώργου Παπανδρέου τη γυμνάστρια, ρε, εκείνη με την κόκκινο μάλα. Γαμό, το είχε ένα ωραίο όνομα. Πώς τη λέγανε, ρε γαμό, θα τη θυμηθώ. Σαν να βγαίνει ραντεβού με εκείνη στην Πεύκη, έχει ρε, εσύ ένα αυτό. Πώς το λένε. Στην Πεύκη έχει ένα. Πώς τη λένε, ρε γαμ, βοηθήστε με, ρε. Κοκκινομάλα, γυμνασμένη, κοιλιακή, ιστορίες. Σαν να βγαίνει με αυτήν, ας πούμε, ραντεβού εκεί στην Κηφισιά, να πούμε. Να σου κάνει και τα personal trainer, να πούμε. Να σου κάνει και τις διατάσεις, τους κοιλιακούς κτλ. Και να σε βάλει στον ντουζ, να σου κάνει και ένα μασάζ μετά από εκεί. Και να κάνει και έρωτα μετά την προπόνηση κτλ. Και άλλο είναι να πας. Πώς. Γουέντι. Όχι την γκόμενα. Όχι. Αυτή που λέγανε ότι την είχε γκόμενα, αλλά δεν την είχε. Και ήταν προσωπική γυμνάστρια του Γιώργου Παπανδρέου επάνω στην. Να την πηγεί στο ποτήρι, Γιάννη μου. Φοβερή, εκρηκτική, εκπληκτική, με κάτι ωραία δάχτυλα στα πόδια, στα χέρια. Φοβερή γυναίκα. Και να πάει να βγάλει αυτήν. Και αντί να βγάλει αυτήν, να πας εκεί στο σούπερ μάρκετ εκεί στο αυτό. Και να σου κλείσει το μάτι εκείνη η χοντρούλα, ας πούμε. Καλή και η χοντρούλα, δεν λέμε, αλλά. Το ίδιο δεν είναι, να πούμε. Σου κλείνει το μάτι η χοντρούλα, καλή και η χοντρούλα. Εντάξει, καλή και η χοντρούλα, σου κλείσει το μάτι, να πούμε. Δεν είναι το ίδιο, ρε παιδί μου. Γι' αυτό λέω κι εγώ. Δεν θέλω τη Λάρισα στον τελικό, αν και είναι προσωπικός μου φίλος ο Αλέξης Κούγιας. Είναι τηλεθεατής και ακροατής μας. Και γουστάρει να μιλάει για μπάλα και με τον γιατρό τον Ηρακλειδέα, τον πρώην, και με τον Κωστή τον Αντόπουλο. Και μάλιστα
μας έχει καλέσει πολλές φορές και στο Αλκατράζ. Στο Αλκατράζ λέω. Στο Αλκαζάρ κάτω στην, στο γήπεδο τέλος πάντων που παίζει η Λάρισα. Δεν παίζει στο Αλκαζάρ, παίζει στο γήπεδο εκεί στο κέντρο της πόλης κατά κάποιον τρόπο. Κατάλαβες τι γίνεται. Την ΑΕΚ θέλω κι εγώ. Αλλά ελοχεύει λοιπόν ο κίνδυνος. Ελοχεύει ο κίνδυνος. Στην τεράστια φόρμα που έχει η Λάρισα και στον τεφορμάρισμα που έχει η ΑΕΚ. Πολύ πάσα. Λίγο Γκουαρδιόλα μου θύμισε ο Χιμένεθ εχθές στον Πλατανιά. Είχα και δύο-τρεις αεξίδες δίπλα μου. Είχαν στενέψει να μου τα μπουφάνε εκεί γύρω. Δεύτερο ποτό, τρίτο ποτό. Αν πήγαινε 0-0 το ημίχρονο θα είχαν προβλήματα. Κάποιος έβριζε τον Τίγρη Τσιγκουναρά. Δεν μπορείς να πας 30 χιλιάρικα εκεί σε αυτούς εκεί. Να τους δώσεις κανένα χαρτζιλίκι, τσιγκούνι κτλ. Έβαλε τον κόλο ο Λάζαρος. Έκανε την απόκριση ο Τσιντώτας του αγώνα και μια από τις ωραιότερες αποκρούσεις της χρονιάς. Έχει κάνει μαζί με τον Πασχαλάκη ο Τσιντώτας. Δύο πολύ καλοί τερματοφύλακες μαζί με τον Βλαχοδήμο. Μια τριάδα καταπληκτική. Βλαχοδήμος, έχω να πω πολλά. Έπεται ο Διούδης τώρα που είναι αναπληρωματικός, θα τον δούμε. Παρεξηγείται ο παπάς του Διού που είναι γείτονας. Θα παίξει ο μικρός. Άμα δεν παίξει, τι να πούμε. Καλά τα λέω. Πολύ καλά τα λέω. Και 30 είναι. Άρτεμις Παπακωνσταντοπούλου. Αυτή εδώ είναι κόλαση. Άρτεμις κοντό μαλλί, κόκκινο ιστορίες. Όπα, διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Τρέχεις. Τρέχω. Πρωί. Και βράδυ αμαλάχι. Αν θέλεις μαραθώνιο να κάνεις πρωινό. Ή νυχτερινό. Αν θέλεις να τρέξεις. Στο βουνό. Αν θέλεις. Να κυνηγήσεις. Αν θέλεις. Να ψαρέψεις. Για GPS που τρέχεις. Στο Μεϊμάρι. Με όποια δραστηριότητα και να έχεις λατρεία. Έλα στην Αγγελάκη 3. Μεϊμάρις. Αγγελάκη 3. Στην καρδιά της πόλης και Ελπίδος 34 στις Οικές. Τηλέφωνο 634-513. Και στο Μεϊμάρις.com. Παιδιά, εδώ είναι το Στεφάν σε XXL. Καλώς το Δημητράκη. Έχετε τελικά νούμερα για μένα? Πλάκα κάνεις. Για σένα έχουμε τα πάντα. Από εσώρουχο μέχρι στολή του σκι. Α, για φέρε κάτι να δοκιμάσω. Φιλαράκι, δεν φέρνεις κάτι μικρότερο? Κοίτα να δεις που για τα Στεφάν σε XXL τελικά είμαι κοκαλιάρης. Για να δω και από τιμές τι παίζει. Α, καλά. Τελικά στα Στεφάν σε XXL και τιμές είναι μπεμπέ. Στεφάν Extra Extra Large. Λεωφόρος Λαγκαδά 213. Στεφάν XXL. Εκεί που σταματάνε οι άλλοι, ξεκινάμε εμείς. Επιθύμησες να γευτείς γύρω με την νοστιμιά του παλιού καλού καιρού? Γύρω Καρβουνιές. Τώρα η Θεσσαλονίκη έχει το δικό της γύρω που ψήνεται όρθια στα Κάρβουνα. Στα Κάρβουνα και το χειροποίητο σουβλάκι. Το παραδοσιακό λουκάνικο. Το παραδοσιακό κεφτεδάκι με μοσχαρίσιο κιμά. Αλλά και το μπριζολάκι. Σε σάντουιτς ή στο πιάτο. Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα πάω, δεν έχω ρίξει. Και ό,τι άλλο επιθυμήσεις, στις Γύρω Καρβουνιές θα το ζητήσεις. Γύρω Καρβουνιές. Γύρος όρθια ψημένο στα Κάρβουνα. Νόστιμο σαν τον παλιό καλό καιρό. Τούμπα, Γρηγορή Λαμπράκι με διαφόρα γωνία. Delivery 2310-988-198. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Cheddar, we love your style. You could ever run wild. Yeah, beautiful style all the while. Do it. So when you call me, I'm gonna make you feel warm. So kiss and caress me with the things that I come right to my home. Put your body to your feet, I want. Musical sound as I was saying. So when you're away, it's like a rainy day. Me feel like I keep want to go out and play. Please don't stay away. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Πω από μηνύματα τη Μουρλή γίνεται. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό, ένα-ένα. Αρτεμίδα Παπακωνσταντοπούλου. Να τη, κι άλλοι το στέλνουν. Α, τη ξέρετε, είναι διάσημη. Εγώ τυχαία την είχα βρει. Λοιπόν. Ποια Λάρισα, μου λέει ένα φίλο. Είναι φίλο μου αστυνομικό κάτω. Θα είναι κάτω. Δεν λέω τίποτα. Δεν λέω παρακάτω. Φιντάνης, λέει ο γιατρός. Φιντάνης.
Ρε Παπακοσταθοκοντοπούλου, τι φιντάνεις ρε, τι είναι γιατρέ να πούμε. Δώρας Γιάννης, Ζήνδρο λέει. Ο Δώρας έχει χαζέψει, τι έχει πάθει, κανένα εγκεφαλικό ψηλό. Α, όχι, πλάκα κάνω. Με στέλνει κάτι μηνύματα, με παίρνει τηλέφωνα. Α, δύο μηνύματα. Από Ζήνδρο, Τζιφόπουλο, Μόκαλη, Ζήνδρο. Δώρα, καλή εκπομπή. Αυτή τώρα ξέρεις που θα είναι. Αυτή είναι κάπου και πίνουνε τώρα. Αν και δεν του πω τούτα παιδιά αυτά, να πω ότι ήταν ο Ζελελίδης, ούτε αυτός έπινε. Προχθές ήμουνα με τον Ζελελίδη. Θα μου πεις τι έγινε, του λέω με τα δελτία. Και μου είπε. Πα 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 πα. Α, πα 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 πα. Τι σωματείο. Φοβερός ο Θόδωρος, ο Ζελελίδης, έχει ανοίξει ένα πολύ ωραίο μαγαζί. Πώς τη λένε την οδόρη που μένει ο κόκκινος εκεί. Στο Μιστοκλής Φούλη. Πολύ ωραίο μπαράκι. Τρομερό μπαράκι. Βέβαια, πήγα με τον Χριστίδη, τον Νίκο, ήταν ο Κάλεν εκεί. Στα 83 ο Κάλεν σε εξαιρετική φόρμα. Βαμμένο μαλλί μαύρο. Λέω, Κάλεν, το βάβεις το μαλλί. Όχι, λέει, του φυσικού μου είμαι, λέει, δεν έχω άσπρη τρίχα. Θόδωρος Δαλκίδης, από τα καλύτερα παιδιά. Ναι, ποιος άλλος ήτανε. Και Κυριάκος Θωμαΐδης, βέβαια. Βέβαια, ο οποίος είναι η ψυχή της παρέας εκεί. Στην Καλαμαριά, καλά περνάνε. Καλοζωισμένοι είναι. Βέβαια, μια χαρά. Τους έδωσα κανονικά τώρα. Εντάξει, καφέ ήπιαμε. Το τι είπαμε δεν λέγεται. Το τι είπαμε δεν λέγεται. Είπαμε πολλά πράγματα να πούμε. Λοιπόν, ο προπονητής της Λάρισας. Ανέρε, ο Φιντάνης. Ο Ηλίας Φιντάνης. Πολύ καλή δουλειά. Παλιός μπάτσος ήταν ο Φιντάνης. Και γεροδεμένος με κιλά, αλλά γερό παιδί κτλ. Είχε πλακωθήκαν και με τον Κούγια. Τον είχε εύκολο βέβαια τον Κούγια ο Φιντάνης. Γορίλας. Γροθιά τώρα. Σωματότυπο φοβερό κτλ. Αλλά προς τιμή του ο Αλέξης, ο Κούγιας, είπε εκπληκτικά πράγματα για τον. Είπε εκπληκτικά πράγματα για τον Φιντάνη, να πούμε. Πολύ ωραία πράγματα. Τι άλλο έχουμε εδώ. Για το ξύλο στο λεωφόρο το κάναν μούχτη τα κανάλια. Το έκανε μούχτη το Sky. Έχει πέσει δεύτερη φορά ξύλο στο λεωφόρο. Ένα ήταν στο Παναθηναϊκό Πανιώνιος που δεν μπορούσαν να το κρύψουν το ξύλο και πάλι το υποβαθμίσανε. Αν έπεφτε κανένα ξύλο τέτοιο, βέβαια τώρα δεν θέλω να γίνω Μακεδονομάχος, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Αν έπεφτε κανένα ξύλο τέτοιο στη Χαριλάου και στην Τούμπα, θα λέγανε, θα γράφανε, θα λέγανε οι αλήτες, οι έτσι, οι εσωτερικός πόλεμος κτλ. Τα πνίξαν οι Αθηναίοι τα επεισόδια. Και στο Παναθηναϊκό Πανιώνιος, το 0-1, το ξύλο της Αλεπούς, εμφύλιος τρομερός. Μύριζε μπαρούτι λεωφόρο την τελευταία φορά που έκανα κάτι συνδέσεις εκεί πέρα με την Αθήνα μέσω ΑΡΤ και τα λοιπά. Και έπεσε λέει το ξύλο της Αλεπούς μεταξύ οπαδών του Παναθηναϊκού και την πέσανε δε και σε μέλη της διοίκησης και τα λοιπά. Ναι, δεν γράψαν όμως, άκουσες τίποτα να γίνεται. Η πιστόλα του Κοντού να πούμε πρώτη σελίδα, η πιστόλα του Κοντού στην πρώτη σελίδα. Εντάξει, το μπουνίδι που έπεσε εκεί. Λοιπόν, με ρωτάνε αν πιστεύω ότι πρέπει να πέσει ο Παναθηναϊκός. Και βέβαια πρέπει να πέσει ο Παναθηναϊκός. Είναι σαφέστατο αυτό. Εγώ όταν είπα ότι θα πρέπει να πέσει ο Άρης και ο Ηρακλής γιατί δεν πληρώσαν εργαζόμενους, δεν θα κάνω το χατήρι και θα πω ότι ο Παναθηναϊκός και είναι μεγάλο σωματείο. Και τι με νοιάζει εμένα που είναι μεγάλο σωματείο. Σεβασμός στα όλα τα σωματεία. Σεβασμός στον Ηρακλή, σεβασμός στον Άρη, σεβασμός στην ΑΕΚ, σεβασμός στον Παναθηναϊκό. Πέσαν οι άλλοι τρεις. Αυτός γιατί να μην πέσει. Γιατί λέει δεν θα ήταν καλό το προϊόν. Δηλαδή, όταν έπεσε ο Άρης ή ο Ηρακλής ακόμα, που είναι πιο μικρό μέγεθος ο Ηρακλής από τον Παναθηναϊκό, και ο Άρης είναι πιο μικρό μέγεθος από τον Παναθηναϊκό, ήταν καλύτερο το προϊόν. Τώρα δηλαδή σας έπιασε ο πόνος για το προϊόν. Και να σας πω και κάτι άλλο επ' ευκαιρίας. Επειδή εγώ είμαι ένας μεσήλιξ, ο οποίος όμως κάνω παρέα με μικρά παιδιά. Θες το γυμναστήριο, θες να πούμε στην παρέα, θες την καφετέρια. Έχω μαζί μου ένα μαγνητοτρελό, πώς το λένε, μαγνητοπηξίδα τρελών και νεαρών ανθρώπων. Η νεαρή είναι λογική. Η μεγαλύτερη είναι η τρελή. Μου λες έχεις τρελοπηξίδα, τρελομαγνήτη έχεις, λέει, τραβάς λέει τους τρελούς. Ναι, όσοι κάνω παρέα και είναι άνω των 40 είναι τρελή, κανονική τρελή. Μαζί με μένα να πούμε κάνουν παρέα. Τα νέα τα παιδιά όμως. Και όταν λέω νέα παιδιά, πιάνω από αυτούς που είναι πανεπιστήμιο και πίσω. Δηλαδή, από συμμαθητές Ευγενούλας, πρώτη γυμνασίου, μέχρι ξέρω εγώ, απόφοιτους πανεπιστημίου. Δηλαδή, πιάνω από τα 13 που είναι η Ευγενούλα μου, μέχρι τα 25 που είναι τα δικά σας τα παιδάκια, που είναι πιο μεγάλα και κάνουμε και παρέα. Λοιπόν, έχω να κάνω τοποθέτηση και να πω το εξής. Αυτά τα παιδιά έχουν πολύ καλή κουλτούρα ποδοσφαιρική και αθλητική. Έχουν καταρχήν αποβάλει την καφρίλα. Δεν είναι κάφρι.
Δηλαδή, δεν θα δεις 22χρονο ασεβή και κάφρο. Τώρα, από στους 100 θα βρεθούν και 2. Εντάξει. 5. Ωραία. Εγώ λέω τη γενική εικόνα, να πούμε. Βλέπω άριστη γνώση του ποδοσφαίρου τακτικά. Δηλαδή, θα μπορούσε ένας δημοσιογράφος τη δεκαετία του 70 και του 80 να ξεγελάσει, ένα 1,000,000 θεατές. Και κάναν ήρωα τον Βαγγέλη Φουντουκίδη και τον Διακογιάννη. Για μένα δεν υπάρχουν αυτοί. Δεν υπάρχουν αυτοί ποδοσφαιρικά. Διακογιάννηδες, Φουντουκίδηδες, Μαμουζέλη και τα λοιπά δεν υπάρχουν ποδοσφαιρικά για μένα. Τους βάζω, αν εξαιρέσω τον Διακογιάννη που είχε μια κουλτούρα και μια παιδεία διαφορετική, τους άλλους δεν τους βάζω πουθενά. Δεν τους βάζω πουθενά. Τους ξεγελούσαν εύκολα. Τους γράφανε το άσπρο μαύρο. Σήμερα πάνε πες το άσπρο μαύρο στους νεαρούς. Θα σε πάρουμε τις ντομάτες. Πάνε πες ένα γεγονός το οποίο έγινε και πάνε τους βγάλεις ότι δεν έγινε. Για πάνε να λαϊκίσεις, να πούμε σήμερα. Γιατί σήμερα, ποια είναι η διαφωνία η δικιά μου με το σύστημα τώρα. Όσο γλύφετε, τόσο σας μουτζώνουν. Δηλαδή, ο νέος σήμερα, όχι ο 60, ο 60 είναι βλάξ ποδοσφαιρικά. Θέλει να ακούει μπαουκ, 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 ο 60. Ένας 20χρονος δεν θα το πει αυτό. Θέλει να ακούσει και την κριτική. Δεν θέλει την κακοπροαίρετη κριτική, θέλει την καλοπροαίρετη κριτική, ο 20χρονος. Και διακρίνω, τι ομάδα είναι, Ευγενούλα μου, οι συμμαθητές σου, Ρεάλ, Μπαρτσελώνα, Μπάγερν, αρκετή Μπάγερν, Λίβερπουλ και Σίτι. Και ο Σκαμιώτης είναι ΠΑΟΚ. Γιατί ο μπαμπάς του είναι ο παδός του ΠΑΟΚ, ξέρω εγώ, και ο Σκαμιώτης εκεί στο σχολείο λέει ΠΑΟΚ και αυτός. Δεν το βλέπω όμως πολύ το Σκαμιώτη να γίνεται χουλιγκάνος κτλ. Δεν το βλέπω το Σκαμιώτη, είναι πολύ έτσι αλεντελό να πούμε ο Σκαμιώτης. Είναι φοβερός, εκπληκτικός, φίλος μου, κάνουμε παρέα, τα λέμε. Μου φαίνεται είναι και Λίβερπουλ, δεν ξέρω τι ομάδα. City μου είπε είναι. Τα παιδιά. Πάω στη Μαρμίτα. Σκάνε μύτη 10 τύποι. 12 τύποι. 15 τύποι. Οι 6 είναι άνω των 45 ετών. Λοιπόν, βρωμάνε πτωματήλα μαζί με μένα. Λοιπόν, βρωμάμε πτωματήλα μαζί με μένα. Μπουτζόνο χιλιτή. Ναι, μεταφορικά το λέω ρε παιδί μου, ναι. Και παίζει Λίβερπουλ, City. Και γίνεται της Μουρλής. Και να φανατίζονται και παίζει Ρεάλ με την Ιουβέντους. Και να είναι μέσα Ιουβεντίνη Γιάννη μου 20 χρονών, 18-22, 23 χρονών, τι ομάδα είσαι Ιουβεντίνος. Ο μπαμπάς ΠΑΟΚ, πάω και στην Τούμπα. Πάω και στην Τούμπα με λέει. Είμαι Ιουβέντους Ραπτόπουλε και πάω και στην Τούμπα. Και εγώ αντί να αναλύω τον Μπέλκα τώρα πρέπει να αναλύω τον Μπέλκα της Ιουβέντους. Κατάλαβες το μορφόπεδο που παίζει πίσω από τον φορ. Λοιπόν, κατάλαβες τι γίνεται. Καταλάβατε τι έγινε. Δεν με νοιάζει εμένα αν ο Παναθηναϊκός λείψει. Είτε λείψει είτε δεν λείψει ο Παναθηναϊκός. Ο νέος ο Έλληνας, ο νέος, εδώ Ελλάδα που είναι. Είναι και ΠΑΟΚ. Μα δεν θα έρθει να σου σπάσει τη βιτρίνα. Δεν θα έρθει να σε χρονοθοκοπήσει. Είναι και 10, 20, 30. Είναι και 15, 25. Είναι οι φανατικοί, τους θέλω και αυτούς. Λίγοι είναι όμως. Μπαίνεις μέσα στο YouTube και βλέπεις ΠΑΟΚ, ξέρω εγώ, Πανιόνιος το 85. Και βλέπεις πως είναι η Τούμπα. Και βλέπεις τις μούρες. Και βλέπεις, να πούμε, τις κουλτούρες. Και βλέπεις εκεί τα νύχια τα μαύρα. Και βλέπεις εκεί το κάκαδο, το οποίο το πετάς, να πούμε, και σπάς το τζάμι, να πούμε. Μιλάμε για κάκαδο τώρα. Μιλάμε να σε πιάσει δεκαετία του 80, να σε ΠΑΟΞεις. Να μην κουβαλάς μαχαίρι. Να μην κουβαλάς πυρούνι μαζί σου. Να μην κουβαλάς όπλο μαζί σου. Είσαι δημόσιος κίνδυνος. Περπατάει ένας και συλλαμβάνει ένα ΠΑΟΞι το 1985. Τρία όπλα έχει. Το ένα είναι το νύχι. Το νύχι το ένα, άμα σου δώσει μια με το νύχι και το βρώμικο, μπορεί καλύτερα σε τσιμπήσει οχιά, να πούμε, παρά να σε βαρέσει ΠΑΟΞις δεκαετίας του 80 με το νύχι, να πούμε. Το κάτω το νύχι με τη σαγιονάρα που είναι και πιο σκληρό. Άντε το μεγάλο το νύχι στο χέρι απάνω έχει μια ελαστικότητα. Το κάτω το νύχι, άμα φας κλωτσιά, πες ότι βγάζει τη σαγιονάρα εκείνη τη γλιστερή και σου τραβάει μια με το δάχτυλο, να πούμε. Χράτς στο καλάμι. Σκίζεται καλά, μη σπάει πόδι, να πούμε. Και άμα δεν σπάσει το πόδι, μπορεί να πάθεις μόλυνση. Γιατί εκείνο το ποδάρι έχει να πληθεί κανένα τρίμηνο, να πούμε. Βέβαια. Φας κλωτσιά. Μετά, να σε χτυπήσει, να βγάλει το κάρκαδο και να το πετάσει. Κοτρώνα είναι. Κοτρώνα είναι, είναι φωνικό όπλο, να πούμε. Και πέρασε τώρα μετά από 30 χρόνια, να πούμε, και έχει ευρωπαϊστεί, να πούμε, ο νεαρός και την έχει δει, να πούμε, διαφορετική την κατάσταση.
Τι θα δούμε σήμερα, παλιά λέγαμε. Πού θα πάμε, Καφτατζόγλιο. Πού θα πάμε σήμερα, Τούμπα. Πού θα πάμε, Χαριλάου. Έχω πήγαινα και έβλεπα και την Καλαμαριά με Βασίλη Δανίλ. Με Βασίλη Δανίλ στη Χαριλάου. Στου Ρωσονέρι πήγαινα. Θύρα 3 πήγαινα και απέναντί μου δεξιά στη θύρα 2 ήταν οι Ρωσονέρι. Α! Πόλων! Α! Πόλων! Με σκοτσάις μέσα, με βαζάκες, με Μπουρδαμή, με Παναγή, με Σουλιόπουλο, με Θωμαίδη τρίτο τερματοφύλακα, Σιμεούνοβιτς να πούμε κτλ. Είχαν ένα τερματοφύλακα, ο Σουβατζόγλου να πούμε. Είχε κόμμενα μια συμμαθήτριά μου, ο Σουβατζόγλου τότε, εκείνη τα χρόνια, 18 χρονών. Χαιρετίσματα μας ακούει. Ο Σουβατζόγλου. Βέβαια. Ο Μίρτσος ήταν τέταρτος τερματοφύλακας τότε στην Καλαμαριά. Ήταν Θωμαίδης, Σιμεούνοβιτς, Σουβατζόγλου και τέταρτος ήταν ο Γιώργος. Μετά πήρε τα πάνω του 3-4 χρόνια. Έτσι και έκανε την καριέρα την καλή, την ωραία, την σοβαρή να πούμε. Λέβαν, 9.55 και ένα μήνυμα στο 54.340. Θουβού ακροατής. Ρε εσύ πες το κόκκινο να διαβάζει κανένα μήνυμα το μεσημέρι. Καλή εκπομπάρα φίλε μου, μακάρι να βγουν αυτοί που βγήκαν χθες το τελευταίο τέταρτο. Κοίταξε, κάθε εκπομπή είναι διαφορετική. Δεν μπορεί να βγάλεις να πούμε συνέχεια τους ίδιους και τους ίδιους. Ανάλογα τι φέρνεις εδώ, ανάλογοι θα είναι και οι ακροατές. Θα μιλήσεις για μπάλα, θα σου βγουν λίγοι. Θα κάνεις ακροαματικότητα μικρή, θα έχει μια πιο ποιότητα. Θα μιλήσεις κοινωνικό θέμα, καμόρα, θα είναι λίγοι και καλοί και θα ακούνε ακόμα περισσότεροι. Κάθε εκπομπή θα φέρεις τους τρελούς εδώ. Θα κάνεις τρελομαγνήτη, θα φέρεις λογικούς, θα φέρεις επιστήμονες. Κάθε εκπομπή πρέπει να είναι διαφορετική. Άμα είναι κάθε εκπομπή η ίδια, ή ξέρω εγώ που με έλεγε ο Χιλτίζε, πρέπει να επαναλαμβανόμαστε κάποιες κριτικές που κάνουμε μεταξύ μας, ξέρω εγώ, είναι εσωτερικά δικά μας. Έτσι πρέπει να είναι το σωστό να πούμε. Έτσι ακριβώς. Και οι νέοι λοιπόν, και πάμε για Γιάννη Χιλτίζε στις νέες. Οι οποίες είναι πολύ καλύτερες να πούμε. Πολύ καλύτερες στη συμπεριφορά. Πολύ καλύτερες στη συμπεριφορά τα νέα τα κορίτσια. Είναι γενιά να πούμε. Πώς το λένε, δεν είναι καπιταλίστρια τόσο πολύ η κοσάρα. Δεν είναι καπιταλίστρια. Ανοίγω τώρα γραμμές. 90-90-90, χώστονα μέσα. Δεν είναι καπιταλίστρια να πούμε τόσο πολύ η κοσάρα. Δεν είναι τώρα 22άρα και 23άρα τόσο πολύ λαμόγιο να δει BMW να μπει μέσα. Δεν είναι τόσο, λέω. Όχι ότι δεν είναι σημαντικό. Είναι, αλλά δεν είναι τόσο. Αλλά εκείνο που διακρίνω, ρε παιδάκι μου, στις νέες κοπέλες, τις βλέπεις, ξέρω εγώ και τα λοιπά, δεν είναι, ρε παιδί μου, τόσο θηλυκά. Δεν ξέρω, ο Χιλιτίδης που είναι έμπειρος σε αυτά τα πράγματα, δεν είναι τόσο θηλυκά. Δεν κονιώνται. Δηλαδή, περπατάνε δηλαδή σαν αγόρια. Περπατάνε σαν αγόρια. Είναι αγοροποιήθηκαν οι γυναίκες, οι νεαρές. Δεν βλέπω θηλυκότητα. Δεν βλέπω προκλητικότητα. Δεν βλέπω να πούμε, πώς το λένε να πούμε. Δεν βλέπω λαμογιά. Να ξέρω εγώ, να μπω από το παράθυρο της BMW κάτι κομμουνίστριες παλιά που μπαίνανε σε κάτι βιοτέχνες να μου είχαν τις πρώτες 3-16 να πούμε. Μπαίνανε από το παράθυρο να πούμε. Με κατάλαβες, Αλφα Ρώμεο και τα λοιπά, Ζουλιέτες. Είχε πορτοφόλιο, άλλος το θέλανε και τα λοιπά. Τα πιο καπιταλίστριες να πούμε οι γυναίκες παλαιά. Πιο καπιταλίστριες. Σήμερα είναι πιο λιγότερο λαμόγια οι γυναίκες. Οι νεαρές είναι από γενιά σε γενιά, η γενιά της μάνας της και της γιαγιάς της δηλαδή. Σήμερα μια εγγονή και μια κόρη είναι πολύ καλύτερη σε χαρακτήρα να πούμε από τη μάνα της να πούμε και τη γιαγιά της, λέω εγώ. Σήμερα οι καλύτερες, σήμερα πολύ καλύτερες. Είναι λιγότερο καπιταλίστριες και είναι περισσότερο να πούμε ανθρωπίστριες να πούμε. Είναι νεαρές κοπέλες που βλέπω εγώ τα παιδιά τώρα, τα ζευγάρια κτλ. Αλλά είναι κρύα η Ελληνίδα σήμερα. Η γενιά η καινούρια της Ελληνίδας κρύα είναι. Έχει κάτι σασμάν, κάτι αυτά, αλλά ο κανόνας δεν είναι αυτός. 2-31-0-90-90-90. 2-31-0-98-80-90. 9-55 και ενώ μήνυμα στο 54-3-40. Να βγείτε ρε παοξίδες να μου πείτε ποιο θέλετε στο τελικό. Κλάνετε Μέντες μπροστά στην ΑΕΚ. Και να βγουν και οι αεξίδες και να μου πούνε οι αεξίδες. Αν τη Λάρισα του Κούγια τη λογιάζουν, έχοντας τη γνώση τους τα τελευταία 2-3 90 λεπτά της ΑΕΚ που εμένα αν ήμουν αεξής θα με τρομάζανε γιατί. Θα με τρομάζανε γιατί τα τελευταία 90 λεπτά της ΑΕΚ σε συνδυασμό με τη φόρμα της Λάρισας να πούμε. Ο Λάζαρος πονάει στη τσέπη, εντάξει έχουμε θέματα. Ο Τσιγκουναράς να πούμε ο Μελισανίδης δεν βάζει το χέρι να δώσει κανένα εξιντάρι παραπάνω. Έτσι το, κάνει το γύφτο να πούμε. Αλλά αυτή η γυφτιά η επαναλαμβανόμενη, μια του γύφτου, τρεις του γύφτου, δυο του γύφτου, τέταρτη και η κακιά σου μοίρα Μελισανίδη. Εντάξει,
Μα τρομοκρατεί του διαιτητέ, ο άλλο να είναι άπλα. Μια του γύφτου, λέω, δυο του γύφτου, τρει του γύφτου. Τέταρτη και η κακή σου μοίρα, να πούμε, Μελισανίδη. Λέβαν. Τι γερούνδιο είναι αυτό. Για του Πολυτεχνείου είναι ο κύριο. Καλημέρα. Πάμε στον πρώτο. Καλημέρα. Του Πολυτεχνείου είστε, κύριε. Χωρί να είστε εδώ. Μάλιστα. Μόνο το μαλλί άσπρο. Καλημέρα, κύριε. Ναι, καλημέρα. Και πείτε μου, ρε Παοξίδες, τι θέλετε, την άγγια. Μπουρτ, μπουρτ. Μόνο Πασχαλάκης να πούμε. Ναι, μ' ακούτε. Δώσε ρε Γιάννη λίγο ήχο. Γιάννη. Γιάννη. Άστο το γέρο αυτόν. Δώσε λίγο ήχο. Ναι. Ναι, μ' ακούτε. Παρακαλώ, ναι, καλημέρα. Ναι, ναι, καλημέρα. Που Λάρισα τηλεφωνώ. Λάρισα, έχει τηλεφωνεί. Μάλιστα. Ναι, ΑΕΛ είμαι εγώ. Άισα έλεση. Ναι. Ναι. Και δεν είμαι Λάρισα, είμαι ΑΕΛ. Δεν το κατάλαβα, ρε φίλε. Τι θα ναι, πει, δεν είσαι ομάδα, Λάρισα, είσαι ΑΕΛ. Η ομάδα δεν λέγεται Λάρισα, η ποδοσφαιρική. Λάρισα είναι η πόλη. Ναι. Η ομάδα λέγεται ΑΕΛ. Εγώ Λάρισα τη γνώρισα. Ναι, εντάξει, εσύ τη γνώρισε Λάρισα, αλλά λέγεται ΑΕΛ όμως. Ραυτόπουλο, και επειδή έχω και μου, την ίδια εγώ τη Λάρισα. Δεν μπορεί να την αποκαλύψει. Καλά, εντάξει, δεν την προσβάλλω με αυτό. Λάρισα την ξέρω. ΑΕΛ, εντάξει, άμα λόγω. Το ΠΑΟΚ το λένε Κωνσταντινούπολη. Ο ΠΑΟΚ το λένε. Ναι, την ΑΕΚ τη λένε Κωνσταντινούπολη, ΑΕΚ τη λένε και τον ΠΑΟΚ το λένε ΠΑΟΚ. Άντε πάλι, θα μαλώσουμε για χωρί λόγο. Είμαστε στην Εθνική Ένωση Λάρισα. Βρε γλυκό αγόρι. Λοιπόν. Εγώ τη Λάρισα. Πότε είσαι γεννημένο? Το 70. Ωραία. Εγώ τη Λάρισα τη θυμάμαι να πούμε. Ναι. Β' Εθνική. Μ' ακούς? Ναι, σ' ακούω. Τη θυμάμαι Β' Εθνική τη Λάρισα. Ναι. 77-78. Ναι. Με Βαλαόρα Μουσιάρη Κοκολίτσιο. Την έχω δει να παίζει. Ναι. Μου σηκώνει την τρίγα που δεν έχω τώρα. Με Μουσιάρη λοιπόν, Κοκολίτσιο σου λέω. Σου αναγνωρίζω γιατί ακούμε πολλά στιγμή στην εκπομπή σου. Την μπάλα που είδα από τη Λάρισα το 78. Ναι. Μέχρι το 83, πρόσεξε τι θα σου πω. Ναι. Χρονιές 1978-1983, δεν την έχω δει σε επαρχιακή ομάδα. Την μπάλα που είδα από τη Λάρισα. Ναι, και την μπάλα που είδε στον τελικό με τον ΠΑΟΚ το 4-1 που κερδίσαμε το 85. Το 85, δεν την ναι, έχει ναι, 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 καμιά ελληνική ομάδα. Δεν την είδα, ρε φίλε, την μπάλα, τι να σου πω. Στον τελικό το 82 που σε κλέβει ο Βασάρα στο κύπελο, κάνει ο Σημειοφορίδης. Κάνει ο Σημειοφορίδης ο δικηγόρος τον πέναλτι στον Βαλαόρα και λέει παίζετε να πούμε και ένα ακόμα πέναλτι δύο και δίνει μια μούφα να πούμε. Δεν τα θυμάσαι, είσαι μικρός. Ναι. Δεν τα θυμάσαι. Λοιπόν, και το 85 που κερδίσαμε τον ΠΑΟΚ στο τελικό 4-1 παίξαμε την μπάλα γενικά και το 88. Το θυμάμαι, το θυμάμαι. Παίξει, βέβαια, άλλη ελληνική βέβαια ομάδα. Εδώ θα πω ότι τον ΠΑΟΚ τον αδίκησανε γιατί του βγάλαν παίκτη στο 25 λεπτό. Ναι. Εσύ θεωρείς ότι γι' αυτό έχασε ο ΠΑΟΚ 4-1. Πάλι θα έχανε ο ΠΑΟΚ, πιστεύω, yeah. Αλλά μεγάλο ρόλο στο παιχνίδι έπαιξε και η αποβολή του 20 λεπτού. Καλύτερη ομάδα ήσουν εκεί τη μέρα. Yeah. Τελειώσαμε. Λοιπόν, επειδή είσαι από τους δημοσιογράφους, τους λίγους που ξέρουν ποδόσφαιρο, δεν είμαι και αναλύουν αγώνες. Είμαι κάτι άλλο. Λοιπόν, μιλάς πολύ υποτιμητικά για την ΑΕΛ. Την θεωρείς ότι είναι μια γκόμενα, ας πούμε, χοντρή. Χοντρή. Ενώ ναι. Η ΑΕΛ, η ΑΕΚ είναι φέτες. Η ΑΕΚ είναι σαν την πώς τη λένε, την Άρτεμις Αρχή Κωνσταντοπούλου. Ναι. Ναι, αυτή. Η Λάρισα όμως την καταλέγεται στις μεγάλες ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος. Για μένα είναι η πέμπτη ναι, αλλά εγώ όταν είδα τη Λάρισα, αυτά που είδα από τη Λάρισα, αυτό που βλέπω, δεν με ικανοποιεί και καλά που είχατε και τον Κούγια γιατί θα ήσασταν και Β' Εθνική ακόμα. Εντάξει. Λοιπόν, εντάξει, έχουμε τα σκαμπανεβάσματά μας όπως πολλές ομάδες. Πες μου τώρα εσύ, τον ΑΕΚΣΥ που ακούει, τι ναι. Του λες. Γιατί εγώ λέω ότι το μάτς είναι αμφίροπο. Θα είναι ντέρμπι αύριο. Λοιπόν, θέλω να του πω ότι η ομάδα μας είναι μια ομάδα με μέταλλο. Μέταλλο έχει. Μη μιλάς σαν τον κόκκινο, ρε φίλε. Τι μέταλλο, χημικό. Έχει μέταλλο η ομάδα. Έχει φτάσει 5 τελικούς κυπέλλου Ελλάδος. Ναι. Έχει σηκώσει 2 φορές την κούπα. Ναι. Και μια κούπα που με τον Παναθηναϊκό, όπως είπες και εσύ το 82, που μας το κλέψανε. Όπως μας κλέψαν και ένα πρωτάθλημα το 82 που το πήρε ο Ολυμπιακός. Με το 0-1 τότε με το Μαλουμίδη μέσα στο Καραϊσκάκι το 82. Το 82-83 ήταν εκείνο, βγήκες δεύτερος με μεγάλη μπάλα. Ναι. 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 Για μένα αύριο είναι 50-50 το μάτς. Ναι. 50-50 γιατί... Τόσο λέω... πολύ δηλαδή. Ε? Τόσο πολύ. 50-50 είναι για μένα, ναι. Ρεαλιστικά το βλέπουμε εδώ πέρα είναι 50-50. Δεν είμαστε καμιά τυχαία ομάδα όπως θεωρούν ορισμένοι. Είμαστε μια ομάδα με τον κόσμο μας, με την ιστορία μας, με τα τρόπαιά μας. Και τα μεγάλα μας, η ΑΕΛ τα χτυπάει. Ναι. Το έχει αποδείξει αυτό. Την ΑΕΚ τη βλέπεις πεσμένη λίγο. Ναι, τώρα το τελευταίο μήνα, εντάξει, είναι λίγο πεσμένη. Μάλιστα.
Η ΑΕΛ έχει τις μονάδες αύριο να χτυπήσει το μάτς. Πώς θα κατέβει αύριο η ΑΕΛ? Ορίστε. Πώς θα κατέβει αύριο η ΑΕΛ? Με ένα σύστημα το οποίο εμένα δεν μου αρέσει, ας πούμε. Δεν μπορώ να βλέπω μια ομάδα να παίζει με 3 center back. Α, λάθος κάνει. Το 3-5-2. Έτσι θα κατέβει. Μπορεί να κατεβεί με 3-5-2. Η πλάγη back half ποιοι είναι? Χούμψεφ και Μασούρας. Εντάξει. Ο Μασούρας είναι παικταράς, φίλε. Ναι, είναι καλός. Είναι γρήγορος. Μάλιστα. Είναι καλός. Μπροστά έχει Κρισμάν Ντέλετιτς. Τον αριστερό δεν τον ξέρω καλά, αλλά το 3-5-2 χτίζεται πάνω στο Μασούρα, φίλε. Μακάρι, μακάρι. Να δούμε, ναι. Μακάρι να βγει. Εντάξει. Έγινε, ρε φίλε. Να σε καλά. Να σε καλά, για καλά. Για καλά. Επόμενος κύριος, καλημέρα. Ναι. Έλα, φίλε. Κωστή. Καλημέρα, φίλε. Έλα, Κωστή, καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Μ' ακούς κανονικά? Γιατί να μην σε ακούω κανονικά, μα δεν ξέρω. Αντάξει, πολλέ φορέ είχαμε ότι και θέμα γι' αυτό. Τώρα είναι καλή. Άψογα, όμορφο. Λοιπόν, τι έγινε, ο εισαγωγή αναφορικά με την καταπώνηση του σώματός σου. Πώς? Η εισαγωγή και σχετικά με την καταπώνηση του σώματός σου, λέω. Ναι, λέω τώρα δηλαδή ότι θέλω να πω ότι μεγάλο ρόλο τον Απρίλιο και τον Μάιο θα, ναι, παίξουν οι καταστάσεις της φόρμας των ποδοσφαιριστών. Πολύ, ναι, ένα μεγάλο κομμάτι, παρά η ποιότητα φυσικά παίζει πάντα ρόλο, αλλά εδώ παίζουν ρόλο και οι αντοχές και η, πώς το λένε, η γενική αντοχή, η ταχύτητα, οι επαναφορές πίσω, πολλά είναι, ναι. Τι είναι το πιο επικίνδυνο, η έλλειψη κινήτρου ή η σωματική κόπωση? Και τα δύο είναι. Γιατί με την εισαγωγή την οποία έκανες παρουσιάζοντας τη δικιά σου την κατάσταση και το πώς λειτουργείς, αυτό το οποίο ξεχωρίζει είναι ότι εσύ έχεις ένα διαρκές κίνητρο. Ναι. Γιατί εσένα η φυσική σου κατάσταση και όσο καλύτερη είναι και ποιοτικότερη, έχει ανταπόκριση στη δουλειά σου και στο πώς νιώθεις εσύ. Ναι. Ενώ ένας αθλητής ο οποίος θα λειτουργεί χωρίς κίνητρο, ναι, όση προπόνηση και να το κάνεις, ναι, όσο καλές και να είναι οι νόρμες του, ναι, τι να πάει να κάνει. Ναι. Οπότε αυτή τη στιγμή ποιος έχει το καλύτερο κίνητρο? Για παράδειγμα με το ΑΕΚ Λάρισα, ναι, να το δούμε αυτό το παιχνίδι. Ποιος έχει? Η ΑΕΚ το έχει. Η Λάρισα το έχει. Γιατί το έχει η Λάρισα? Ο μέσος παίχτης της Λάρισας περίμενε ποτέ να πάει με τελικό? Όχι. Είχε σκοπό να σωθεί? Ναι. Σώθηκε νωρίς? Ναι. Ωραία. Πιο νωρίς από ότι το περιμέναμε. Άρα, έστω και αν πάει τελικό, θα έχει να λέει, ρε εσείς που με είχατε σίγουρο να παίζω πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα, ναι, που δεν με περίμενε κανείς να σωθώ και σώθηκα σαν κύριος και πήγα τελικό. Ναι. Ο εξής, το κίνητρο της πορείας του στην Ευρώπη, στο μέτρο του δυνατού το έκανε. Ναι. Ξέρει ότι έχει μια διοίκηση η οποία δεν θα πάρει τα πολλά, αλλά δεν θα πάρει και τα λίγα, αλλά θα πληρωθεί. Μάλιστα. Το πρωτάθλημα ακόμα δεν ξέρουμε τι θα γίνει, δεν έχει τελευταία δική η απόφαση. Ναι. Οπότε το ένα αυτή είναι στο ραδιοφωνάκι στην προπόνηση και το άλλο στις οδηγίες του Χιμένοφ. Ναι. Άρα γιατί να μην δώσεις ένα, όπως είπε και ο προηγούμενος, 50-50, τι έχει να χάσει ο παίκτης της Λάρισσας? Ναι. Κάτσε, εγώ το βλέπω και σαν μπάλα να πούμε όμως. Εσύ το βλέπεις σαν μπάλα, εγώ δεν μπαίνω στο δικό σου το εδάφιο, δεν θα κάτσω να σου ζητήσω τακτική και να κάνουμε μια συζήτηση σε ένα επίπεδο στο οποίο δεν έχω τη διάθεση να καθίσω να ασχοληθώ με αυτές τις γνώσεις και δεν με εκφράζει αντίστοιχα, αλλά το βλέπω καθαρά ότι αφορά το θέμα του κινήτρου. Ναι. Και στην τελική ανάλυση θα σου πω κάτι. Και στοιχηματικά, μια που ανέφερες, γιατί στην εποχή μας γενικότερα το κουμάρι έχει πάρει τα πάνω του. Βέβαια. Ένας κυνηγήσει κάποιος και την απόδοση. Τι έχει να χάσει? Σωστό. Τι βλέπεις αύριο? Κοίταξε. Θα πουλήσει το μάρι του ακριβά. Αυτό βλέπω κι εγώ, φίλε. Δηλαδή, στην τελική ανάλυση να σου πω, τι έχει να χάσει? Πάντως ο Παοξής τον βολεύει να περάσει Λάρισα. Κοίταξε, ο Παοξής. Ο Παοξής αν έχει φτάσει... Εγώ έκανα ένα γκάλωπ. Ναι. Χθες και σήμερα, γιατί θεώρησα ότι ο Παοξής θα περάσει, εντάξει. Εντάξει, το διάδικο. Ρώτησα 5-6 φίλους μου Παοξίδες, 20άριδες. Ναι. Και τους λέω ποιον θέλετε στο τελικό. Και μου λένε θέλουμε τη Λάρισα. Λέω, γιατί θέλετε την Λάρισα? Γιατί λέει κακά τα ψέματα η ΑΕΚ, μου λέει, είναι δύσκολο, δύσκολο αυτό. Δηλαδή, δεν μου είπε κανένας δικός μου φίλος Παοξής
ξέρεις, επειδή εμάς μας πούλησαν μαγιά, πρέπει να αποδείξουμε στον αγωνιστικό χώρο να πούμε ότι είμαστε καλύτεροι κτλ. Φοβισμένους τους είδα τους ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ, τους φίλους μου, σχετικά με το ΠΑΟΚ, στο πιθανό ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Βέβαια, εμένα, τους ρεπόρτερ που ρώτησα, μου είπαν την ΑΕΚ. Τους ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ που ρώτησα, μου λένε θέλουμε τη Λάρισα, εμάς ο στόχος μας είναι το κύπελο, ο τίτλος και βλέπουμε όλοι οι ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ αύριο είναι με τη Λάρισα, να έχεις υπόψη σου. Γιατί οι ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ οι οποίοι είναι του κύκλου μου, να πούμε. Λοιπόν, ναι. ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ της ηλικίας σου και του κύκλου σου θα ήθελε. Μα δεν ρώτησα. Θα ήθελε. Συγγνώμη. Δεν ρώτησα της ηλικίας μου. Α, γι' αυτό με έκανε εντύπωση. Τώρα και οι άλλοι φαντάζομαι το ίδιο. Τώρα πάρω ένα παλιό θηρό 4.50 και το πω τι θες, πάω και η ΑΕΚ. ΑΕΚ ή Λάρισα. Πιθανό να μου πει θέλω τον τίτλο, θέλω τη Λάρισα. Αυτό με βολεύει. Άμα ρωτήσω τον Λουτσέσκου, θα με πει τη Λάρισα. Άμα ρωτήσω μόνο Πασχαλάκης που είναι παράφρον, τρελός κανονικός να πούμε, λέει θέλω την ΑΕΚ. Δεν νομίζω ότι στην πλειοψηφία τους παίκτες του ΠΑΟΚ, προπονητές του ΠΑΟΚ, να, το Σαββίδι ρώτα τον. Τώρα ο μεγάλος μπορεί να σου πει θέλω τη Λάρισα. Ο μικρός που είναι τρελός, πιτσιρικάς ξέρω εγώ και κατά κάποιο τρόπο πιο έτσι, ναι, μπορεί να σου πει και μπορεί να θέλω την ΑΕΚ. Αλλά ο Πασχαλάκης και ο Γιώργος Σαββίδης μπορεί να τους πει είναι τρελοκομεία να πούμε. Τρελοκομεία με την έννοια οπαδικά. Αλλά ο φίλαθλος του ΠΑΟΚ διακρίνω ότι θέλει τη Λάρισα. Εσύ τι κατάλαβες από τον κύκλο σου? Κοίταξε, εμένα με κάνει εντύπωση το εξής αυτό που ανέφερες για δύο λόγους. Να μου πεις ένας ΠΑΟΚΣΙΣ της ηλικίας σου να θέλει τη Λάρισα για να μην ακούσει ξανά μιλάμε το τσικ τσικ άνταμ τσικ που ακούγαμε στο 4-1. Ναι. Λοιπόν. Έχει να πάρει και ρεβάνς. Έχει να πάρει και ρεβάνς. Λοιπόν, έχει να πάρει και ρεβάνς. Να το δεχθώ έτσι σε έναν βαθμό υγιούς πικαρίσματος. Ο νεαρός εικοσάρης όμως που πολύ σωστά ανέφερες έχει εικόνες από το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Αυτός θέλει το κύπελλο του να έχει και μια δυναμική. Ναι. Οπότε, εγώ έκανα γκάλο που γιατί, ναι. Περίμενε μη διακοπή. Λοιπόν, συγγνώμη. Γιατί να μην έχει την δυνατότητα να πει να το πάρω δεύτερη φορά με την ΑΕΚ την οποία πέρσι μου είπαν ότι το πήρα το κύπελλο και με offside goal. Να δώσει και μια τέτοια απάντηση. Ναι. Εγώ αν ήμουν από οξύς, με όσα έχουν γίνει πέρσι στο Βόλο, θα ήθελα η ομάδα μου άκου να μπορέσει, τώρα, να, πάρει, να, μπορέσει οξύς, να πάρει το κύπελο, ναι, μέσα στο ΟΑΚΑ. Άκου τώρα φίλος μου πάω οξύς. 45. Χρήστος από Λαμπράκη. Ναι. Δηλαδή ανοίξω ένα τάλιρο τον Κούγια που έφτιανε τον Καντουρί, δεν θα ευχαριστηθώ. Να το. Α, τόσο πολύ δηλαδή κρίνουμε την αξία ενός κυπέλλου αναφορικά με το ότι γεγονός ένας παράγοντας έφτιαξε έναν παίχτη σου ο οποίος δεν σου δώσε και τίποτα στην τελική ανάλυση. 5 μάτς έπαιξε ο Καντούρη. Βρε όμως λέει ότι εγώ γουστάρω τη Λάρισα. Λες να το κάνει από φόβο. Δεν ξέρω να σου πω κάτι. Η προσπάθεια πάρα πολύ κόσμου να θέλει να πάρει κάτι εύκολα μειώνει και την αξία του τίτλου το οποίο παίρνεις. Ναι. Όπως και εμένα, αν θυμάσαι καλά, σου έλεγα τις χρονιές στις οποίες πήγαμε 2 φορές τελικό με αντιπάλους που δεν είχαν μια πολύ δυνατή φανέλα μέχρι και τα ημιτελικά. Αυτό φάνηκε στην πορεία στο τελικό. Ναι, ναι. Οπότε από μένα μην περιμένεις να ακούσεις κάτι άλλο. Ναι. Λοιπόν, ελπίζω να μην σε κούρασα για την καλημέρα μου. Δεν με κούρασες. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Καλημέρα, Ραπ. Καλημέρα, φίλε. Πέσανε οι υπόλοιποι. Αν θέλετε, καλείτε. Καλημέρα, ναι. Τι λέει, πώς πάει? Καλά πάει, εσύ? Αεξής από Λιτόχωρο. Αεξής από Λιτόχωρο. 2 παρατηρίες ποδοσφαιρικές που δεν έχεις κάνει ποτέ και στις χρεώνω κιόλας. Το βρίσκω πολύ μείον σου. Για να ακούσω. Λοιπόν, το μεγαλύτερο έγκλημα του ΠΑΟΚ είναι ότι έχει το Μπίσες Βαραλλαγή μονίμως, ενώ είναι το καλύτερο δεκάρι στην Ελλάδα εδώ και 3 χρόνια που έχει περάσει στην Ελλάδα, ας πούμε. Ναι, προφανώς δεν βγάζει 90 λεπτό. Προφανώς δεν έχει τη γενική αντοχή για να βγάλει 90 λεπτά. Μια χαρά, γιατί η ποιότητα. Το δεκάρι δεν μαρκάρει κοντά. Η ΑΕΚ, όχι η ΑΕΚ, όλη η Ελλάδα δεν μαρκάρει. Το δεκάρι δεν μαρκάρει, ναι. Σταμάτα, τι είναι αυτά που λες. Τι. Το δεκάρι δεν χρειάζεται να μαρκάρει. Δεν πάει πίσω από το κέντρο ποτέ. Και σήμερα που μιλάμε. Θες μια απάντηση. Για πες. Έχοντας σκατοδοχεία για χαφ ο ΠΑΟΚ πίσω, είναι αναγκασμένος εκ των πραγμάτων να ζητήσει μεσοαμυντικές βοήθειες από το κεντρικό του επιθετικό χαφ. Δεν γίνεται έτσι δουλειά, φίλε. Αν έχει δυο. Σου πω εγώ πώς χωράει ο. Άμα είναι να παίρνει το τζάλμα βασικό επειδή μαρκάρει. Ναι.
τη χύσαμε την καρδάρα με το γάλα. Άλλο λέω εγώ. Εάν ο ΠΑΟΚ σε 4-4-2, 4-2-3-1, έχει τον Μπίσεσβαρ δεκάρι και οι δύο χάφοι είναι ο Σαχκόφ και ο Μαωρίτσιο ή ο Κάνιας και ο Σαχκόφ ή ο Κάνιας και ο Μαωρίτσιο, γνωρίζοντας ο ΠΑΟΚ την αδυναμία του στα χάφ, όλοι ο κόσμος το ξέρει αυτό, άσχετα που δεν το λένε, μεσοαμυντικά δημιουργούνται προβλήματα. Ο Κάνιας λοιπόν είναι ανύπαρκτος. Ραπ, οκ, φίλε. Ο ΠΑΟΚ με το Βιερίνια back half από τη μια μεριά και το Μάτος half, ή με τον Βιερίνια back half και το Μάτος back half, ουσιαστικά back half είναι. Παίξει με τρία στόπερ. Να πω το δεύτερο. Περίμενε. Χωράει και Πέλκα και Μπίσεσβαρ με δυο αμυντικά half και μοναδικό προωθημένο τον Μπρίγιοβιτς. Το ταιριάζει, του κολλάει πιο πολύ το 3-4-3. Εγώ το μελέτησα το 3-4-3. Ώρες ολόκληρες. Και το έχω γράψει και το έχω σκίσει και το έχω κάνει μες στο Κόρντομπα 50.000 φορές. Άσχημα, ο Πέλκας είναι παικταράς, εννοείται ότι πρέπει να παίζει και ο Πέλκας. Πλάκα κάνεις. Εννοείται. Αλλά για να χωρέσει τον Πέλκα μέσα. Δεν γίνεται να μην παίζει ο Πίσερ βασικός. Ραπ. Θες ποδοσφαιρική απάντηση. Α, για ποδόσφαιρο σου μιλάω. Ραπ, το για σύμωρα. Να χωρέσει ο Πέλκας και ο Πίσερ. Δεν θα μαρκάρει ούτε ο Πρίγκοβιτς ούτε ο Πίσερ. Αυτοί δύο δεν μαρκάρουν. Ο Πέλκας μπορεί να μαρκάρει. Και ο Πέλκας που μαρκάρει. Υποπίπτει σε φάουλ με κάρτες. Και αυτός έχει πρόβλημα. Απλώς έχει μεγάλη κίνηση. Μεγαλύτερο. Μπορεί ο Πέλκας να έρθει πίσω, να ξαναφύγει μπροστά. Να ξανάρθει πίσω, να ξαναφύγει μπροστά. Ο Μπίσεσβαρ θα έρθει πίσω. Θα πάει μπροστά. Τη δεύτερη φορά θα πάει μπροστά. Την τρίτη φορά θα κλάσει Μέντες. Δεν συμφωνώ, αλλά είναι σεβαστή γνώμη. Εντάξει. Να σου πω τη δεύτερη παρατήρηση. Παρακαλώ. Δηλαδή η πρώτη ήταν εμπιχτή για τον Λουτσέσκου, που έχει όλο τον χρόνο τον Μπίσεσβαρ αλλαγή, ρεζέρβα. Και η δεύτερη παρατήρηση είναι για το Χιμένες της ΣΑΕΚ, που για μένα είναι ο αρνητικός πρωταγωνιστής της ομάδος και γιατί τον έχεις πολύ ψηλά. Ο Χιμένες είναι ο πρωταγωνιστής της ομάδας. Να σου πω το έγκλημα του Χιμένες. Ποιο? Σε κάποιο διάστημα έμεινε ο Λόπες, ο αριστερό μπακ, ναι, έξω για ένα δίμηνο, ναι, για πολύ καιρό. Ναι. Και έχει δύο δεξιά μπακ, έναν τεχνίτη και έναν τούρμπο. Τον Γκάλο και τον Μπακάκι. Ο ναι. Γκάλος είναι ο τεχνίτης, ο Μπακάκης είναι το τούρμπο. Ναι, και. Και αντί να βάλει αριστερά του τεχνίτη, βάζει αριστερά τον Μπακάκι. Ναι. Αυτό ραπ, άμα ξέρεις τα στοιχειώδη του ποδοσφαίρου, δεν το κάνεις. Μπορεί να ήθελε με αυτόν τον τρόπο να ζητήσει μεταγραφή αριστερού μπακ που του έγινε όμως. Ρε ραπ, τώρα ακούς, σου λέω. Εγώ ακούω τι μου λες. Εσύ ακούς. Έχει δύο μπακ δεξιά που κάποιον πρέπει να το βάλει αριστερά επειδή σου λείπει το αριστερό. Και βάζει αυτόν που στηρίζεται στη δύναμη και στην ταχύτητα και δεν βάζει τον τεχνίτη που έχει ευκαιρία με την μπάλα. Είναι λεπτομέρεια τώρα, μικρολεπτομέρεια για μένα είναι αυτή. Εντάξει τώρα, μην το πάρουμε. Άμα είναι αυτό λεπτομέρεια, ραπ. Συγγνώμη, αλλά. Λεπτομέρεια. Δύσκολα τα πράγματα. Εντάξει τώρα, λεπτομέρεια μου λες τώρα. Αυτό είναι λεπτομέρεια τώρα. Την είδες εσύ για πολύ σημαντικό. Αν δεν ήταν ο Λιβάγια και ο Λάζαρος με τις προσωπικές ενέργειες, η ΑΕΚ θα ήταν μείον 5, μείον 10 από την κορυφή. Δεν μου λες, την τρέμεις λίγο τη Λάρισα αύριο. Όχι, δεν πιάλα άρεσα, ρε ραπ. Ραπ, η ΑΕΚ έχει το καλύτερο υλικό, αλλά έχει το χειρότερο προπονητή. Αυτή είναι η γνώμη μου και είμαι δηλαδή απόλυτος. Το πιστεύω ακράδαντα. Το Χιμένες το ξέρουμε. Ήταν και πριν 10 χρόνια στην ΑΕΚ. Έπαιρνε την μπάλα σκόκου από το κέντρο, περνούσε 5 και παίρναμε τα παιχνίδια. Και αυτό που έκανε ο Σκόκο τότε κάνει σήμερα ο Λιβάγια. Μάλιστα. Και ας είναι καλά ο φιλότιμος ο Λάζαρος. Καλώς. Κάνει πολύ καλή προπόνηση ο Χιμένες. Α, αυτό είναι το καλό του. Έχει αυτό το θετικό. Ο Χιμένες. Χιμένες ναι. Έχει 11 πολεμιστές, φίλε. Αυτό είναι. Α, πάμε να πολεμήσουμε γερά και δυνατά. Είναι στο τομέα της ψυχολογίας. Ναι, εντάξει. Ας του δώσω εγώ του Χιμένες το budget του ΠΑΟΚ και να στείλω τον δικό μας κάτω στην ΑΕΚ με το budget του Τίγρη. Να δω πόση διαφορά θα έχει η ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ. Ρε, τα πάντα δεν λένε τίποτα. Θέλεις μήπως του ΠΑΟΚ τον προπονητή του χρόνου. Στο δίνουμε. Μας δίνεις το Χιμένες. Ραπ, θα σου πω ένα πράγμα. Να σου πω ένα πράγμα λίγο. Για πες. Το πιο δύσκολο κομμάτι στον χώρο του ποδοσφαίρου είναι ποιος προπονητής θα εγγυηθεί στον πρόεδρο ότι πρόεδρε θα δώσουμε 5 φράγκα. Όταν λέω 5 φράγκα, 5 μοίρια ρε παιδί μου, να σου πω πιο απλά, και θα πάρουμε αυτή την παικτούρα. Και αυτή η παικτούρα να αποδείξει ότι τα άξιζε αυτά τα μοίρια. Αυτή είναι η πιο δύσκολη κατάσταση. Το που κανείς δεν είναι σίγουρος ότι αυτός που παίρνει θα του προσφέρει τα ανάλογα. Αυτό είναι το πιο δύσκολο κομμάτι. Πάντως στην Αγγλία οι πρόεδροι δίνουν τον πάντα στους προπονητές
Οι προπονητές μιλάνε με μάνατζερς, δεν χώνονται τρίτη, τέταρτη, πέμπτη εκεί πέρα. Και αν άκουσες για τον Μουρίνιο, ο Μουρίνιο του χρόνου παίρνει 170 εκατομμύρια από τον, πώς το λένε, από τον πρόεδρο για να κάνει αυτός τις μεταγραφές. Όπως πήρε τα εκατομμύρια ο Γκουαρδιόλα και έκανε αυτός τις μεταγραφές. Έτσι κρίνεται ο προπονητής. Εδώ μπερδεύεται τη δουλειά. Για χαρά. Ο Γκουαρδιόλα, συγγνώμη. Ο Γκουαρδιόλα δεν έκανε μεταγραφές, ραπ. Ο Γκουαρδιόλα πήρε το πρωτάθλημα με τη μαγιά του. Ναι, εντάξει, με τον De Bruyne και τον Σίλβα τους βρήκε εκεί πέρα. Εντάξει, εντάξει. Εγώ δεν τον είχα σε εκτίμηση. Φέτος τον παραδέχτηκα. Με αυτό που έκανε στη City. Κλείνεις, bye. Να είσαι καλά. Επόμενος κύριος, μάλιστα. Έλα, φίλε. Γεια σου, Ραπτό. Καλώς το, καλημέρα. Λοιπόν, θέλω. Πάω και με καταρχήν. Θέλω την έξοδο. Σε ακούω, ρε φίλε. Πάμε πάλι. Πάμε πάλι. Πάμε πάλι. Πάμε πάλι. Πάω και με λέω. Ωραία. Θέλω την ΑΕΚ στο τελικό, αλλά πριν φτάσουμε σε αυτήν την συζήτηση θα θέλω να σου πω κάτι άλλο. Θέλεις την ΑΕΚ στο τελικό? Ναι, ναι, εννοείται. Λοιπόν, δηλαδή δεν προτιμάς τη Λάρισα που θα είναι πιο εύκολο το κύπελο? Όχι, όχι. Να σου πω λίγο κάτι. Με το ποιον παίρνεις τον τίτλο, εκεί κρίνεται και το βάρος ενός τίτλου. Πιστεύω. Ναι, αλλά μετράει, ρε φίλε. Ξέρεις τι, θέλω στην ΑΕΚ να αποδείξω ότι είμαι καλύτερο σαν ομάδα, κατάλαβες. Αυτό θέλω να κάνω. Ναι. Αν πάλι χάσω. Αν χάσεις, τι θα πεις. Αν χάσω, θα αποδεχτώ ότι η ΑΕΚ ήταν καλύτερη και ήταν πιο μάγκη σε όλη τους εκεί πέρα μέσα που κατάφεραν και με, όπως λες και εσύ, και με το μισό, ούτε το μισό, το 1/3 του μπάτζετ, μας πήραν εκεί πέρα και πρωτάθλημα και θα πω συγχαρητήρια στον κύριο Μελισανίδη. Θα πεις συγχαρητήρια στον κύριο Μελισανίδη. Τώρα, υπάρχει ναι. Παοξής που αν χάσει το κύπελο θα πεις συγχαρητήρια τον κύριο Μελισανίδη. Θα πω συγχαρητήρια στον κύριο Μελισανίδη. Πόσο ετών είσαι. Είμαι 23 ετών. Δεν νομίζω ότι Παοξής τη δική μου τη γενιά θα βγει να πει τέτοιο πράγμα. Να πω συγχαρητήρια τον κύριο Μελισανίδη. Θα πω συγχαρητήρια στον κύριο Μελισανίδη και θα πω κιόλα στον Ριβάν να ρίξει τα μάτια του να δίνουν πώ φέρνουν του τίτλου. Αλλά θέλω να σου πω κάτι άλλο τώρα. Ναι. Πιστεύει, υπάρχει το ενδεχόμενο πίσω από όλο αυτό το στήσιμο τη ΑΕΚ να κρύβεται ο Ντούσαν Μπάγεβιτς? Όχι, το πιστεύω. Το θεωρώ δεδομένο ότι και ο Μπάγεβιτς έχει ηγετικό ρόλο στο ναι και στο όχι κάποιων ποδοσφαιριστών. Δεν σου λέω για το σχεδιασμό της ομάδας. Ο Μπάγεβιτς, όπως είναι, έχει το ρόλο αυτό στην ΑΕΚ, ο ανάλογος Μπάγεβιτς στον ΠΑΟΚ έπρεπε να είναι ο Άγγελος Αναστασιάδης. Για μένα ο Άγγελος, ούτε Κωνσταντινίδηδες, ούτε να πούμε Τουρσουνίδηδες, ούτε κανένας. Ένα Λεοντιάδη γενικό αρχηγό ήθελα εκεί εγώ. Εντάξει, ο οποίος είναι, Παοξής, και το εννοεί, ας πούμε. Φόρο. Είναι Παοξής και το εννοεί. Ούτε λαϊκισμό θα κάνει, είναι αυτό που είναι μέσα του. Εντάξει. Γεννήθηκε ΠΑΟΚ. Αυτέτοιους θέλει γενικούς αρχηγούς. Ωραία. Δηλαδή εγώ με τον Λεοντιάδη γενικό αρχηγό και όχι τον Κωνσταντινίδη. Θα έπαιρνα πρωτάθλημα, πιστεύω. Κωστή μου, ο Λεοντιάδης άρχισε 2-3 φάπες, πιστεύω, μέσα στον αστέρα. Ο Λεοντιάδης θα έδερνε 3-4 εκεί. Ωραία, ραπτό, άκουσα δηλαδή, τώρα. Δηλαδή δεν είναι ποιος θα δίνει. Είναι τι επηρεασμό θα έχει στο διαιτητή. Ναι, είναι ναι, του πεις και πέντε πράγματα. Συμφωνώ. Ναι. Κωστή μου, άσε με να πω κάτι ακόμα και μετά συνεχίζουμε. Λοιπόν, μου, ναι. Θέλω να σου πω για το πάω ΚΑΕΚ στην Τούμπα και να μου πεις και εσύ την άποψή σου ότι ο Λουτσέσκου το πήγε το μάτς εκεί που ήθελε. Τη συμφωνείς αυτό? Δηλαδή το πήγε στο 0-0 που σου λέει με 0-0 δεν χάνω κάτι, συνεχίζω να είμαι στο -2. Και από εκεί και πέρα είπε ότι σε περίπτωση που εγώ μετά το 75 φορτσάρο, που φόρτσα, έβαλε μέσα το Σάκο, έβαλε μέσα τον Μπίσεσβαρ, πάρω το παιχνίδι, είμαι καλά. Ναι, το κράτησε καλά. Συμφωνείς. Το πήγε στο 0-0 και φούλαρε εκεί που. Ναι, το πήγε καλά ο Λουτσέσκου εκεί το παιχνίδι, πιστεύεις, εγώ αυτό πιστεύω. Εσύ πιστεύεις όμως ότι θα μπορούσε και όλο ο Πάκ να μπει και να φουλάρει με τη μία και να τα παίξει όλα για όλα? Οι γυμναστές. Πιστεύεις ότι ο Πάκ μπορούσε να βάλει 3 γκολ στην ΑΕΚ? Κοίτα. Έχοντας υπόψη μας ότι η ΑΕΚ δεν έχει τη βιολογική φόρμα που έχει ο ΠΑΟΚ, κάνεις δύο πράγματα στο παιχνίδι. Και είναι ρίσκο. Ή πλακώνεσαι στο πρέσινγκ ψηλά, στα μαρκαρίσματα, στο πρώτο τέταρτο να τη βάλεις ένα γκολ και μετά να το κάνεις πιο χαλαρό, να τη δώσεις κατοχή και να της φύγεις στην κόντρα. Ναι, ένα είναι αυτό. Και το άλλο είναι το εξής. Παίζω ένα ποδόσφαιρο χαμηλού ρυθμού και εγώ στην πιθανή κούραση της ΑΕΚ και στο μπάτζετ το δικό μου που είναι καλύτερο, υποτίθεται περισσότεροι, θα τη χτυπήσω μετά το 75. Αυτό δεν έγινε, Κωστή μου. Ναι, έκανε το δεύτερο. Το έκανε το δεύτερο που για μένα ήταν και πιο σοφό. Ναι.
Εντάξει. Πιστεύω όμως τον τελικό ότι θα φορτσάρει ο ΠΑΟΚ. Θα δούμε δηλαδή αυτό το ΠΑΟΚ, αυτό το ΠΑΟΚ που παίζει το ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο που ανοίγει τις άμερες. Λοιπόν, εσύ ψηφίζεις ΠΑΟΚ ΑΕΚ τελικό. ΠΑΟΚ ΑΕΚ θα τελικό. Είσαι με τον Πασχαλάκη ή είσαι με τους φίλους μου τους ΠΑΟΞΙΔΕΣ που είναι πιο κοινικοί, πιο λογικοί και λέει τίτλο θέλω. Γιατί να μπλέξω με την ΑΕΚ. Την υπολογίζω την ΑΕΚ μου λένε. Ωραία. Η λέξη, να σου πω κάτι. Η λέξη ΠΑΟΞΙΔΕΣ από δίπλα δεν σηκώνει ούτε την κοινική, ούτε το κοινικό, ούτε το λογικό. Να το ξέρεις αυτό. Ένα από τα δύο. Εγώ σου λέω. Όταν ο 23χρονος μου λέει Λάρισα, ρε, γιατί να μπλέξω τώρα. Λάρισα. Άικρε. Για να κλείσω σώματα, Κωστή μου. Λες. Εύκολα. Ελοχεύει ο κίνδυνος. 3-0 σκορ. Ελοχεύει ο κίνδυνος να το χάσεις κι αυτό. Δεν ελοχεύει κανένας κίνδυνος. Εγώ έχω πλήρη εμπιστοσύνη στο υπάρχον έμψυχο δυναμικό της ομάδας και τον προπονητή, ο οποίος για μένα πήρε μια ομάδα το καλοκαίρι που ήταν σκουπίδι και μπόρεσε για την οργάνωση. Και αν θέλεις να ξέρεις, ο Λουτσέσκου ήταν ένας προπονητής που έπαιζε άμυνα στην Ξάνθη, έπαιζε ένα τελείως διαφορετικό ποδόσφαιρο στην Ξάνθη. Ναι. Και ήρθε στον ΠΑΟΚ και του είπανε: κάνε τι πρέπει να κάνεις. Ο ΠΑΟΚ σε ένα μήνα πρέπει να παίζει ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο, πρέπει να παίζει ποδόσφαιρο πρωταθλητισμού και τα κατάφερε. Λες, ε? Λέω, αυτό δείχνουμε, ρε Κωστή μου. Αυτό δείχνουμε και στα ντέρμπι πάλι μέσα στην Αθήνα. Ο ΠΑΟΚ που κατέβηκε και έχασε 1-0 από σπόντα μέσα στον Πειραιά και 1-0 με τα χίλια ζόρια μέσα στο ΑΚΑ από την ΑΕΚ. Βλέπεις ότι εκεί πέρα ο ΠΑΟΚ πήγε προσιλωμένος στην άμυνα να μην δεχτεί τον γκολ και αν κάτσει να πάρει το παιχνίδι. Αύριο, τι λες, αύριο τι λες θα γίνει εκεί? Στο ΑΚΑ? Ναι. Κωστή μου, ή θα έχουμε κλοπή της Λάρισας με 0-0-0-1 ή θα έχουμε 4-5 γκολ της ΑΕΚ. Ναι. Εκεί θα πάει το παιχνίδι. Okay. Στην Βαλάμη. Okay. Ή στην κλοπή. Καλό βράδυ, Κωστή μου, καλή συνέχεια. Λέει ο Νεαπολίτης, ο φίλος μου, τους ΠΑΟΞΙΔΕΣ, τους 20άριδες ρώτησες που κυκλοφορούν με iPhone και βγάζουν selfie στην Τούμπα. Λέει. Όπως το κλίμα, λέει, κοχλάζει τώρα, Κώστα, όλη την ΑΕΚ θέλουμε αντίπαλο για πολλούς λόγους. Μάλιστα. Άλλο μήνυμα. Πόκο Λόκο. Την ΑΕΚούλα θέλουμε. Ξύπνησαν οι μαύροι στην Αφρική. Την ΑΕΚούλα θέλουνε. Μάλιστα. Κωστή, σήμερα έχουμε εκλογές για το σωματείο. Πες αν μπορείς να πάρουμε κάνα ψήφο. Φιλιά και ευχαριστώ. Στείλε τα ονόματα που θέλεις. Πρόεδρος των αστυνομικών, ο φίλος μου. Στείλε ονόματα. Στείλε ονόματα, επίθετα και να το κάνουμε να πούμε ό,τι γουστάρεις, είσαι φίλος μου. Ο Φαγκάλο ΑΕΚΤΣ, 3-0 είναι αύριο. Πάμε στον κόσμο, καλημέρα. Έλα, φίλε. Καλημέρα, Ραπ. Καλημέρα. Νίκος Σεραίος από Γερμανία, σε παίρνω τηλέφωνο. Βρε, καλώς τον. Καλώς τον. Εννοείται που θέλουμε την ΑΕΚ στο τελικό. Πόσο ετών είσαι, φίλε? 26. 26? Φοράς μασέλα, ρε. Όχι, ρε, τι είναι μασέλα. Τι έχεις, κάνα κούβιο δόντι? Όχι, έτσι μπορεί να ακούμε από το τηλέφωνο. Α, γιατί εμένα πήγα, έχω ανοίξει με τον οδοντίατρο να πούμε παρτίδες. Κάθε τρεις μέρες πάω εκεί, με τραβάει μια ένεση να πούμε, μου διάζει ο στόμας. Και αρχίζει μετά. Αυτό το δόντι είναι χαλασμένο, έχει τροφή μέσα. Δεν τα πλένεις τα δόντια σου με νήμα. Λέω, τα πλένω μια φορά τη μέρα. Λέει, δυο φορές τη μέρα θα πάρεις ένα νήμα. Έχεις δόντι αρή. Μπαίνει μέσα το ψίχουλο και μένει να πούμε στο δόντι μέσα. Κατάλαβες τι γίνεται? Για να τα γλιτώσω να πούμε. Εκεί θέλεις ένα σφράγισμα να πούμε. Εκεί θέλει βγάλσιμο φρονιμίτης. Κάνει... Άνοιξα παρτίδες να πούμε. Γι' αυτό σε λέω. Λέγεται, σ' ακούω. Θες την ΑΕΚ εσύ. Ναι, θέλουμε θες την ΑΕΚ για να δείξουμε και ποιος είναι καλύτερος μέσα στο γήπεδο. Ναι. Δηλαδή εσύ ποιος πιστεύεις ότι είναι ο καλύτερος μέσα στο γήπεδο? Εμείς φυσικά. Γιατί εσείς φυσικά? Τι γιατί? Γιατί πόσα γκολ έχει ο ΠΑΟΚ, πόσα γκολ έχει βάλει, πόσα. Ναι, αλλά ο ΠΑΟΚ βρήκε και φίλο. Πήγε στην Πλατανιά, δεν βρήκε φίλο. Δεν βρήκε φίλο. Τσιγκουναράς εκεί δεν κάνει τίποτα για το Χιμένεθ. Ο δικός μας εδώ για τον Λουτσέσκο όλο και κάτι κάνει να πούμε. Κατάλαβες, θέλω να πω. Δεν ξέρω βέβαια αν γίνομαι αντιληπτός. Ναι. Εντάξει, γίνεσαι αντιληπτός, αλλά τι να κάνω. Ναι, κοίταξε. Αλλιώς να βρω τα Γιάννενα. Αλλιώς να βρω το Γιάννενα ΑΕΚ 0-0 με 4 στόπερο Πετράκη, 3 αμυντικά χαφ στο τελευταίο τότε να κρατήσουμε το ματς. Και αλλιώς είναι να ανοίξει τα πόδια τα Γιάννενα στο 20 λεπτό να είμαστε 2-0-3-0 εμείς. Και άστα αυτά που ξέρεις. Τα ξέρεις τι ξέρεις και τι ξέρω. Γι' αυτό λοιπόν δεν ξέρουμε αν είσαι καλύτερος.
πρέπει να το δείξει στον αγωνιστικό χώρο. Εγώ θέλω ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Ναι, αλλά εγώ δεν είμαι ΠΑΟΚ, ούτε ΑΕΚ είμαι. Κατάλαβες? Εσύ που είσαι ΠΑΟΚ θες την ΑΕΚ. Θες δηλαδή ίντρικα στη ζωή σου. Θες η αδρεναλίνη ψηλή στη ζωή σου. Αυτό μου λες. Φυσικά. Μάλιστα, εντάξει. Αυτό δεν έχω κάτι άλλο να πω. Καλή συνέχεια. Ό,τι γουστάρεις. Ό,τι γουστάρεις. Επόμενος κύριος. Μάλιστα. Καλημέρα, φίλε. Χαίρετε. Χαίρετε. Πώς, ναι, εσύ βγάλει την πατσαβούρα από το στόμα και πες ό,τι θες. Σιγά, σιγά. Συγγνώμη. Ώστε. Συγγνώμη, λέω. Ελεύθερα, τι, ελεύθερα είμαστε, το λέγει. Ναι. Φουρτ. Καλά, πάρ' το άργα, δεν πειράζει. Ναι, πες το, ναι. Προσπαθώ να ξεκινήσω από κάπου. Ναι, σε βοηθήσω εγώ. Τι θες να μιλήσουμε, πες μου. Ο ΠΑΟΚ φέτος, ναι, το άξιζε. Ποιο άξιζε? Το πρωτάθλημα. Γιατί το άξιζε? Γιατί έπαιξε καλύτερα. Γιατί έπαιξε καλύτερα. Γιατί έφυγε καλύτερα αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα τι, μπορεί να ήταν φίλοι άλλοι του, που ξέρεις. Πήρες κανένα ντέρμπι. Ντέρμπι, πήρες ντέρμπι. Και δεν κρίνουμε τίποτα. Βρε, ντέρμπι, πήρες ντέρμπι. Ντέρμπι, πήρες. Εντάξει, ντέρμπι μπορεί να μου πήρε. Πήγες Καραϊσκά και έχασες. Πήγες ΑΕΚ και έχασες. Βρε, βρε. Κουμπούρια για τα ταινίε μα να ζουν. Πώς το πες? Τα κουμπούρια. Ναι, και οι ταινίε του ζώνες. Ναι. Και οι πόρτες στους σημαντές σφασμένες μας να ζουν. Εντάξει. Και εγώ δεν είμαι καν παουτζής, εγώ είμαι γάβρος. Γάβρος είσαι. Ναι. Μάλιστα. Ναι, αλλά... Και δεν με πείραζε καθόλου να το πάρει. Έκλασες Μέντες, φοβήθηκε. ΠΑΟΚ, όπως έδειξε. Ποιος θες να το πάρει εσύ, ρε? Τώρα. Ναι. Αναγκαστικά φαίνεται να το πάρει. Εσύ, ρε, σαν γάβρος, ποιος θες να το πάρει? Ο Ηρακλής έθελε να το πάρει. Αυτός ο Γιαννάφ ψωνίζεις χασίς, ρε. Ελληνικά σε μιλάω. Για τι δράμα. Αλλά... Όχι, ρε, εσύ. Είπα και εγώ σήμερα που πει σοβαρή θα βγει. Το πετάξανε στις σκουπίδια. Το είχαν στα χέρια τους. Πώς. Το πετάξανε. Το πετάξανε. Το πετάξανε. Τι το πετάξανε, ρε, χέστες. Ήρθατε με στην Τούμπα και κάνατε τους πεδαμένους. Είναι χέστες. Δεν είμαι παγκοτζής, αδερφέ. Γιατί Ολυμπιακός είσαι. Ναι, χέστης είσαι. Χέστη είμαι εγώ. Τι, εγώ είμαι χέστης. Γιατί το λες αυτό. Γιατί το λέω αυτό. Ήρθες με στην Τούμπα με τα κορδελάκια, είπες ο άλλος κάτω, ρε, επιτρέπεται, ρε. Θα μου πεις, το ίδιο έκανε και ο Ήβιτς. Κατακριτέως και ο ΠΑΟΚ. Ο Ήβιτς που έφαγε το κουτάκι. Κατακριτέως, το λέω εγώ, κατακριτέως. Μαζί σου. Και ωραίος. Εσύ που έπεσε εκείνος ο Σαγόνιος ο προπονητής. Τι. Τι, ρε. Βρε. Σ' άρεσε εγώ σένα, το Μαρινάκι του χαίρομαι. Πώς. Εγώ γεννήθηκα γάβρος. Ναι. Γιατί ο πατέρας μου με γεννήθηκε στον Πειραιά. Ναι. Τώρα μένω στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Ωραία. Η μάμα. Έτσι έμαθα. Η μάμα πού είναι προπονήτρια? Πού είναι, πού γεννήθηκε? Η μάνα είναι από αλλού. Από πού είναι η μάνα? Από τη Γαλλία. Εκεί και δεν είσαι Μπορντό, είσαι Ντετιέν και είσαι Ολυμπιακός, ρε. Συνήθως τα αγόρια με τη μάνα πάνε. Πώς? Και όμως ήμουν παρή, γιατί έπαιζε τότε ο Κόουλ και ο κάποιος άλλος. Αυτοί παίζαν τη Μάντσεστερ και πέρασαν την Παρή. Ναι. Αργότερα. Ναι. Λοιπόν, εσύ το κρασί το κόκκινο από τη μάνα το πίνεις. Εκεί, ε. Κόκκινο. Πώς? Κρασί. Τι. Τι. Λέω, το κρασί το κόκκινο το πίνεις, λέω. Και το κόκκινο, το άσπρο και το... Και άσπρο, ο... μπόλικα πίνεις. Ναι. Το μπερδεύεις κιόλα, ναι. Λοιπόν. Ναι. Το θέμα είναι ότι εφόσον φέτος είχε και την ομάδα. Ναι. Φέρθηκε ωραία. Ναι. Σε όλους τους αγώνες. Ναι. Με τσαμπουκά. Ναι. Πήρε τη διαφορά. Πώς κατάφερε να το πετάξει στη σκουπίδια όλο αυτό? Δηλαδή δίνει ο πρόεδρος εντολή. Παιδιά, ζωσιμάδες, προσοχή. Ναι. Στην έδρα μας, ναι, προσοχή. Ναι. Με τον Γαύρο, προσοχή. Ναι, ναι. Με την ΑΕΚ μπαίνει με κουμπούρι μέσα. Κουμπούρι, ναι. Ποιος φταίει? Ποιος φταίει? Το κρασί από τον Μπορντό φταίει. Πάει πια κανένα καφέρε να ξεσουρώσει τη βραδιάτικα. Πάμε επόμενη γραμμή. Πω, πω, πω. Στραβό στόμα. Γαλλίδα με Πειραιώτη. Πού τη βρήκε
Ο Κάφρος να πούμε και την πήρε τη γυναικούλα. Της έκαψε τη γούνα. Καλημέρα φίλε, ναι. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Εγώ παξίσι με Ρατόπουλε. Και πολύ καλά εξηγέσαι. Για ναι. Να ακούσω. Εγώ θέλω τη Λάρισα. Ναι, πολύ. Γιατί δηλαδή το σενάριο πώς δηλαδή το θέλω. Το θέλω να παίξει αύριο η ΑΕΚ με τη Λάρισα. Να προκριθεί. Να βάλει κανένα δυο γκολ. Να βάλει κανένα δυο γκολ η Λάρισα. Να κάνουν το παιχνίδι εκεί πέρα, ξέρω εγώ, να πετάνε να κάνουν οι αεξίδες. Ναι, ναι. Και να τιμωρηθούν, ξέρω εγώ, κάπως έτσι δηλαδή. Και να τους περιλάβουν τους Λαρισαίους. Δηλαδή, ναι, ναι. Ναι, να τιμωρηθούν, να φάνε μια τιμωρία, ας πούμε. Γιατί ελπίζω να σπίσω στο πρωτάθλημα, αυτή την έννοια. Ναι. Πώς θα γίνει, για πώς θα καλύψω τους βαθμούς. Ναι. Να πάρω και κάποιους βαθμούς από το δικαστήριο, ξέρω εγώ, από την έπεση. Ναι. Κάπως έτσι. Αλλιώς, παιχτικά θα ήθελα και εγώ, όπως λες, ας πούμε, να κερδίσουμε, ξέρω εγώ, την ΑΕΚ στο κύπελλο, ας πούμε. Να παίξουμε και να δείξουμε ότι είμαστε πιο καλή ομάδα. Αλλά έτσι πως έχει γίνει τώρα το πράγμα, δηλαδή το θεωρώ έτσι σαν ίδρυκα, δηλαδή αυτό καλύτερο. Μάλιστα. Για μένα. Δεν ξέρω, σε δίνω μια άλλη διάσταση, πολύ δηλαδή. Πολλοί παοξίδες θέλουν τη Λάρισα, κατάλαβε. Σίγουρο τίτλο, λέει, έχω. Πού να μπλέξω τώρα εντάξει, με το χειμένο. Είναι και αυτό, είναι και σε ένα βαθμό, γιατί όχι, ναι, εντάξει. Έτσι αλλιώς και για μένα η Άκη δεν είναι και τίποτα ιδιαίτερο, εντάξει. Δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο. Δεν είναι, εντάξει, τώρα τι. Μάλιστα. Παραμύθι πουλάνε όλη το χρόνο, τάχα ότι είναι κάτι ιδιαίτερο και ναι. Εντάξει. Αυτά αυτό που λες, εντάξει, να μην κρατάω πολύ τη γραμμή. Ό,τι πεις, εγώ έγινε. Καταγράφω γεγονότο. Έγινε. Ναι. Καλά, για. Έτσι. Έλα φίλε. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, στο ΆΚΑ γίνεται το τελικός. Στο ΆΚΑ γίνεται το τελικός και με κόσμο. Εκτός αν οι κομμουνιστές απαγορεύσουν την μετακίνηση. Όχι, δεν μας διδράζει. Θα το απαγορεύσουν αυτό, δεν υπάρχει περίπτωση. Άμα είναι με την ΑΕΚ, σίγουρα. Ναι. Σίγουρα. Γιατί μόνο στο ΆΚΑ. Γιατί φίλε, η προκήρυξη ναι. Λέει ο ΆΚΑ. Τώρα ναι. Δεν μπορεί να αλλάξει. Τι μου λες το δοδικασμένο, δεν με νοιάζει αυτό. Γιατί μόνο ο ΆΚΑ. Έτσι. Σκέψη. Εγώ πάω στη σκέψη. Ελλάδα τι είναι, μόνο Αθηνά. Ναι ρε φίλε, Ελλάδα είναι... Πόσους τελικούς έχω παίξει σαν μπάουκ στο ΆΚΑ. Πόσους ημιτελικούς έπαιξε στην Τούμπα μονούς. Πόσους τελικούς έχω παίξει στο ΆΚΑ. Πόσους τελικούς έχεις παίξει στην Τούμπα μονούς. Μόνο τον Άρη θυμάμαι εγώ. Ποιον Άρη. Τον Άρη στη Χαριλάου τον πήρες, το 78. Όχι, εννοώ το κύπελο, εννοώ το τελικό. Α, για το κύπελο λες. Ναι. Ναι, για ημιτελικούς λέω εγώ. Αμυτελικούς δεν μπορώ να τους απαριθμίσω. Εντάξει. Δεν με βοηθάει η μνήμη μου αυτή τη στιγμή. Φοβάσαι την Αθήνα, ε. Σε πιάνει, σε πιάνει μένω, το σύνδρομο του χωριάτη. Καλά κάνει. Και εγώ το 50 ίδιο. 50 χρονών πάω και τις περίμενα. Και εγώ δικό σου είμαι, δεν είμαι αντίθετο. Δεν μου τα λες καλά. Ναι. 50 χρονών είμαι. Αθήνα μεγάλωσα παουτζή, δεν άλλαξα ποτέ μου. Ναι. Λοιπόν. Ναι, αλλά εσύ μεγάλωσες Αθήνα. Εμείς μεγαλώσαμε εδώ, είμαστε χωριάτες. Το 82 ήμουνα στον τελικό. Το 83 ήμουνα και εγώ στον τελικό. 15 χρονών ήμουνα. Έτσι. Λοιπόν, και με τη Λάρισα ήμουνα που φάγαμε 4. Στη Λάρισα δεν ήμουν. Οπότε αυτό το αν η Λάρισα είναι και καλύτερο τελικό είναι. Οπότε δεν ξέρει τι θα γίνει. Έχουμε δει πολλά στη ζωή μας. Καλά, εντάξει, ένα τελικό πάντα ελοχεύει αυτό. Έχουμε και τον Ιθινοντανού κύριο Κούγια. Μπορούν να παιχτούν άλλα σενάρια εκεί. Μπορεί. Τα έχουμε δει όλα τα δικαστικά έργα πλέον στα γήπεδα. Ναι. Anyway, αν είναι στο ΆΚΑ τότε θέλω την ΑΕΚ. Θέλω ίντρικα. Αφού με παοξίδε, αφού δεν γίνεται. Λοιπόν, παρκάρει ένα σε μια μπάρα αναπήρων και τον βλέπει ένα και του λέει: φίλε, πρόσεχε, λέει, απ' εδώ λέει ανεβαίνουν μηχανάκια. Έγινε, καλημέρα και τα λέμε. Επόμενη γραμμή, ναι. Έλα, φίλε. Γεια σου, αυτό που λέει. Βρε, καλώς τώρα. Τι κάνεις, έχω καιρό να σε πάρω, μην με μαλώνεις. Γιατί λοιπόν, να δεν μαλώ. Εγώ ρε δεν μαλώνω με τους γιατί... ανθρώπους. Εγώ θέλω να έχω φίλους. Ναι. Άκουσε με τώρα, άκουσε με τώρα για τον ΠΑΟΚ. Ναι. Υπάρχει δύο απαντήσεις για τον ΠΑΟΚ. Να, η λογική εγώ. Λέει Λάρισα. Η λογική Λάρισα. Λέει Λάρισα, ναι. Παίζουμε σε ουδέτερο, με τη Λάρισα θα είναι πιο εύκολο στόχος. Η καρδιά όμως λέει ΑΕΚ. Για δύο λόγους. Για δύο λόγους. Ναι. Εάν καταφέρουμε και κερδίσουμε την ΑΕΚ στον τελικό, καθαρά, με ένα σκορ 2-0 πες, ναι. θα έχουμε επιτύχει και ηθική νίκη απέναντι σε αυτό το πρωτάθλημα που έγινε φέτος. Ναι, αλλά μπορεί να χάσουμε κιόλας. Αν χάσουμε, θα είμαστε εμείς υπεύθυνοι για όλα.
πώς τα κλαίμε μετά εδώ δύο μήνες, ρε φίλε. Έτσι είναι. Απλά πράγματα. Εγώ απ' τη μια λέω. Έτσι είναι η ηθική. Ναι. Έτσι είναι η λογική. Έτσι είναι η καρδιά. Γι' αυτό, και ο πορτιέρο του ΠΑΟΚ, ο δικός μας εκεί, είπε με την καρδιά του, είπε ΑΕΚ. Ναι. Ναι. Έτσι. Αν χάσουμε, είμαι στην πέφτη εμείς. Δεν μας φταίνει τίποτα κανένας. Αλλά αν κερδίσουμε καθαρά, θα έχουμε επιτύχει ηθική νίκη. Ναι. Λοιπόν, τώρα, το άλλο που είπες για τον, για τον αγώνα ΑΕΚ Λάρισα. Ναι. Έχεις απόλυτο δίκιο. Εγώ πιστεύω ότι θα περάσει Λάρισα το τελικό. Λες. Λέω. Γιατί νομίζω ότι και αυτή η ΑΕΚ, αυτή η ΑΕΚ, όχι αθλητικά μόνο, όχι ποδοσφαιρικά, γιατί είναι κουρασμένη η ΑΕΚ και είναι ανεβασμένη η Λάρισα όπως είπες. Αλλά νομίζω δεν θα το επιδιώξει το τελικό η ΑΕΚ. Ναι. Έτσι νομίζω. Μπορεί να πέσω και έξω. Ναι. Δεν τη συμφέρει να κάνει τελικό. Γιατί όπως είπε και ένας προλαγίσαντας, αν παίξουμε στο ΑΚΑ με φιλάθλους του ΠΑΟ και με φιλάθλους της ΑΕΚ και γίνει καμιά στραβή, όχι, ο Θεός φυλάξει. Λες. Άρα παίρνεις ρίσκο. Είναι αρκετό για την ΑΕΚ με αυτή την ομάδα που έχει να πάει ένα πρωτάθλημα. Δεν τη κάνει. Αρκετό είναι. Έτσι δεν το πω. Μάλιστα. Επόμενη γραμμή. Τα ακούσαμε. Ή πάμε διάλειμμα και μισή είναι. Και μισή είναι. Πάμε. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. goldmall.gr. Απολαύστε σήμερα μία μοναδική εμπειρία. Μασάζ, πριβέ σουίτα και σάουνα μόλις από 18 ευρώ και 90 λεπτά στον υπερπολιτελή χώρο του Silver Rain Spa στο 5 αστέρων Ανδρομέδα Hotel στο κέντρο της πόλης. Αποκτήστε τώρα το κουπόνι της προσφοράς στο www.goldmall.gr για να κερδίζετε ευρώ καθημερινά με ένα απλό κλικ με εκατοντάδες προσφορές από τις πιο επώνυμες επιχειρήσεις της πόλης. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Είμαι σε δίαιτα, αλλά αυτό δεν με πειράζει να φάω γύρω από τις γυροκαρβουνιές χωρίς να φάω πίτα ή ψωμί. Έτσι δεν είναι, Γιάννη μου? Έκοψα τη ζάχαρη, μάλλον τα γλυκά, έκοψα τα αναψυκτικά, έκοψα και το ψωμί. Αυτό όμως δεν με πειράζει. Σήμερα έφαγα μια σαλάτα, ας πούμε, και αντί να βουτήξω το ψωμί μέσα στο λάδι, έφαγα το λάδι λίγο. Λίγο με ντοματούλα. Λίγο λαδάκι με ντοματούλα. Αυτό το πράγμα έκανα. Πάω στις γυροκαρβουνιές, λοιπόν, και χτυπάω ένα γύρο στα κάρβουνα. Έτσι. Και άμα δεν μπορώ να πάω και βαριέμαι, χτυπάω ένα τηλέφωνο στο 231-0-988-198 και με το φέρουν πακέτο στο σπίτι και τρέχουν τα σάλια μου. Έχω την αίσθηση, βέβαια, ότι θέλω να φάω ψωμί, αλλά κρατιέμαι. Κρατιέμαι. Λοιπόν, τώρα, για όσους και για όσες γουστάρουν χαρτομαντία, και είναι πολλές, και είναι πολλές, ξέρω εγώ, είναι πολλές και αρκετοί. Παίρνω τηλέφωνο την κυρία Μάρια, λένε από Ραπτόπουλο είμαστε εμείς. Για δες το χεράκι μου, τι λέει. Μάλιστα, ρίξε τα χαρτιά, θα σου πει. Μπαμ, 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 μπαμ. Σου πει, έχει ζωή 10 χρόνια, 8. Θα γνωρίσεις την καλύτερη γκόμενα. Πρόσεξε, γιατί ο κουμπάρος γαργαλεύει τη γυναίκα σου. Πολλά μπορεί να σε πει. Εγώ μια επίσκεψη πάντως την έκανα, για να είμαι ειλικρινής. Και θα έρθουν κι άλλες. Και θα έρθουν κι άλλες. Πάω στο 6949 λοιπόν, 774263. Την παίρνω τηλέφωνο, της κλείνω ένα ραντεβού και λέω, κυρία Μαρία, σώσε με. Ο Αλέφαντος πήγαινε στις μάντισες όταν ήταν να παίξει με τον Μάρκοβιτς. Και του έλεγε η μάντισα, θα σου δώσει ο Μάρκοβιτς το χέρι, μην του δώσεις χειραψία. Γιατί αν του δώσεις χειραψία, θα σου μεταδώσει την κουρσουζιά. Πήγαινε ο Αλέφαντος, του δίνει ο Μάρκοβιτς το χέρι. Δεν του δίνει το χέρι ο Αλέφαντος. Το χειρότερο αποτέλεσμα, Νίκο, 0-0. Αυτό είναι. 6-9-49-77-42-63, η κυρία Μαρία. Λοιπόν, 3-9-38, με σκατά δεν ασχολούμαι. 4 θα φάει ο ΠΑΟΚ στον τελικό, καλά. Πες αυτό από τη Λάρισα, από την ΑΕΛ, όπως αλλιώς λέγεται, να ξαναπάρει αύριο μετά από το τρίμπαλο. Μόνο ΑΕΚ, λέει ο Παναγιώτης. Καλά. Επόμενος κύριος, ναι. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Τι γίνεται, καλά είστε? Έχουμε ποδοσφαιρική κουβέντα μόνο σήμερα. Χθες είχαμε φτράπελα. Ναι. Αύριο θα δούμε, η μέρα ξημερώνει, ναι. Λοιπόν, κύριε Ραπτόπουλε, θα σας κάνω μια ερώτηση.
Χθες έγινε ένα παιχνίδι για το αγγλικό πρωτάθλημα. Ναι. West Ham Stoke City. Ναι. Το ακυρωθέν γκολ της West Ham. Ναι. Το είδατε? Όχι, όχι, δεν το είδα. Για δείτε το λιγάκι σας παρακαλώ. Πώς έληξε το μάτς? 1-1. Ναι, πώς έγινε η φάση, βοηθήστε. Αν θυμάμαι καλά, πρέπει να ήταν το 64ο λεπτό. 64ο-65ο. Πέστε μου τη φάση. Ρόνι γκολ, ακυρώνει γκολ της Stoke City, της West Ham. Ναι. Το γκολ για παθητικό offside. Ναι. Λοιπόν, δείτε το λιγάκι σας παρακαλώ. Δείτε το λιγάκι και το δει και ο υπόλοιπος κόσμος που δεν το έχει δει. Ναι. Δηλαδή και εγώ την ώρα που το έβλεπα, απορούσα και ήθελα να μάθω γιατί το ακύρωσαν τον γκολ. Ναι. Ποιος ήταν ο λόγος που ακυρώθηκε τον γκολ? Δεν βλέπω ευρωπαϊκά παιχνίδια. Ναι, ναι. Λοιπόν, δεύτερον, θα ήθελα να ρωτήσω κάτι άλλο. Να πάμε λίγο στα περί. Εγώ βασικά είμαι έκτσες, έτσι. Ωραία, ωραία. Είμαι φύλαθρος, δεν είμαι οπαδός. Πολύ καλά κάνετε. Ήμουν οπαδός, αλλά τώρα είμαι φύλαθρος. Φαίνεται, θα έρχεται. Περάστε. Είμαι 48 χρονών. Πόσο? 48. Είναι η ηλικία που πιάνεις το Θεό, παίρνεις Viagra. Καμία σχέση, καμία σχέση. Ναι, εντάξει, είναι η ηλικία που αρχίζουν αυτά. Bon, τα χάπια, ναι. Θέλω να βλέπω το ποδόσφαιρο με διαφορετικό μάτι. Ναι. Μ' αρέσει να βλέπω το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Χρόνια έβλεπα και την ΑΕΚ και στις καλές εποχές και στις κακές εποχές. Έχω δει και το πρωτάθλημα και το κύπελλο τότε το 82, το τελικό με το μέσα στο ΑΚΑ που έχει γίνει. Αλλά ήθελα να ρωτήσω κάτι όσο αφορά το μάτι που έγινε το μεταξύ μας στην Τούμπα. Ναι. Λοιπόν, βασικά ήθελα να μάθω κάτι για τη σφυρίχτρα που λέγανε για να βγει. Τι βιντεάκι υπάρχει, γιατί δεν το γνωρίζω, ας πούμε. Τι έχει? Είναι μια μπερδεμένη ιστορία, κοίταξε να δεις. Σφυρίζει δηλαδή ο Κομίνης. Σφυρίζει ο Κομίνης, λέει πάμε πάνω, αλλά ο Κομίνης δεν πάει. Αυτό το γνωρίζω, ότι ο Κομίνης έμεινε. Ο Κομίνης δεν πάει απάνω. Λοιπόν, και αν σφύριξε, ένα λεπτό. Για να λέμε τα πράγματα με κάθε λεπτό. Εγώ θα ήθελα να ξέρω. Αν ο Κομίνης σφύριξε και είπε πάμε πάνω και η ΑΕΚ δεν πήγε. Και ο Κομίνης δεν πήγε. Σφύριξε στα ποδητήρια. Βοηθάει την ΑΕΚ με αυτό. Σφύριξε στα ποδητήρια. Σφύριξε στα ποδητήρια. Να πάνε οι παίκτες της ΑΕΚ στον αγωνιστικό χώρο. Όλοι οι παίκτες, γιατί μου φαίνεται του ΠΑΟΚ ήταν στον αγωνιστικό χώρο. Ήταν κάποιοι παίκτες από εκεί. Ναι. Δεν ήμουν στο γήπεδο, να είμαι ειλικρινής. Το βλέπα στην τηλεόραση. Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι. Βεβαίως. Είναι ευθύνη του διαιτητή να σφυρίξει τα ποδητήρια να πάνε οι παίκτες στον αγωνιστικό χώρο? Ναι, είναι ευθύνη του, γιατί. Μήπως ότι κάνετε μεγάλο λάθος. Γιατί, ποιανού είναι ευθύνη? Του παρατηρητή. Αυτός θα ενημερώσει το. Αυτός είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει τις ομάδες. Κοιτάξτε, να κατέβουν στο γήπεδο. Κάτι παρόμοιο έγινε στο ροδιακό πρωτάθλημα. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δηλαδή. Σε ποιο πρωτάθλημα, κύριε Ραπτόπουλε? Στο ροδιακό πρωτάθλημα. Ρόδο. Στο ερασιτεχνικό. Και ναι. Τιμωρήθηκαν και οι δύο ομάδες. Εγώ είμαι της άποψης. Ναι. Εγώ είμαι της άποψης ότι θα πρέπει να τιμωρηθούν και οι δύο ομάδες. Θα τιμωρηθούν και οι δύο ομάδες για ποιο λόγο? Γιατί. Εγώ δεν θέλω να τιμωρηθεί. Γιατί γίνεται ένας τσαμπουκάς από τον κύριο Σαββίδη και τον κύριο Μίχελ, κακός. Ναι. Που πρέπει να τιμωρηθεί ο ΠΑΟΚ. Ναι. Δεν έχω δει βιοπραγία μέσα. Βιοπραγία. Δεν έχω δει βιοπραγία μέσα. Βιοπραγία δεν υπάρχει δηλαδή κάποιος τραυματισμός και τα λοιπά στα ποδητήρια. Από ό,τι ακούγεται δεν έγινε κάτι. Και πηγαίνει λοιπόν ο διαιτητής και σφυρίζει, αλλά ο διαιτητής δεν βγαίνει. Δεν φταίει η ΑΕΚ, ο διαιτητής φταίει. Μα για δεν κατηγορείται βασικά. Εγώ δεν κατηγορώ καμιά ΑΕΚ, δεν είμαι ΠΑΟΚ. Όχι. Γενικά δεν κατηγορεί ο Κομίνης και ο παρατηρητής. Την ΑΕΚ δεν την κατηγορεί στο φιλοαγώνας. Την ΑΕΚ, ναι, δεν την κατηγορεί στο φιλοαγώνας και γι' αυτό η ΑΕΚ θα την γλιτώσει. Πώς τη βλέπετε δηλαδή εσείς την ΑΕΚ? Δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, ακούστε κάτι. Ο διαιτητής του παιχνιδιού. Είναι δυνατόν πριν 2-3 χρόνια. Ο διαιτητής του παιχνιδιού. Μόνο και μόνο για να μην την δώσει. Ο διαιτητής του παιχνιδιού. Εάν σφύριζε με το σκορ. Εάν τυχόν δεν κατέβαινε η ΑΕΚ. Αν θυμάμαι ήταν και ημιτελικός κυπέλλου. Ένα λεπτό. Ήταν ημιτελικός κυπέλλου. Ένα λεπτό. Ναι. Η ΑΕΚ φταίει που κατέβηκε γιατί ο Ζαγοράκης με τον Δέλα. Το δεν γνωρίζω, φταίω, ναι. Δεν φταίω εγώ αν οι 2004 σου στέρισαν την ιστορία. Τέλος πάντων, αυτό είναι άλλη κουβέντα. Ναι, ναι, ναι. Άλλο λέω εγώ τώρα. Ο διαιτητής σφυρίζει. Ναι. Λέει πάμε. Να πιαστούν τα τελευταία 2 λεπτά. Λέει πάμε. Πάμε με ποιο σκορ? 0-1. Χάνουμε 1-0 η ΑΕΚ. Ωραία. Και λέει η ΑΕΚ δεν βγαίνω. Η ερώτηση δική μου είναι, με 0-0 η ΑΕΚ έβγαινε? Μιλάμε για το πρωτάθλημα, έτσι. Τώρα εδώ για το πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ δεν βγαίνει γιατί φοβήθηκε το πιστόλι. Η ΑΕΚ δεν βγαίνει γιατί ο διαιτητής έχει αλλάξει.
την απόφαση του. Όταν πήγε να παίξει στη Σερβία τότε που ήταν βομβαρδισμένο το τοπίο με την Παρτιζάν. Θα φοβηθεί να παίξει μέσα στο τοπίο. Χρειάζεται την Παρτιζάν. Άλλο σου λέω εγώ. Η ΑΕΚ. Να λέμε τα σίκα σίκα και τι κάτω. Η ΑΕΚ δεν κατέβηκε να παίξει. Όχι γιατί φοβήθηκε το πιστόλι. Γιατί ήταν 1-0. Κακώ αλλάζει ο διαιτητή το ματ. Το ακυρώνει τον γκολ. Στα ποδητήρια. Δεν ξέρω εγώ τι τραμπούκο τρώει από τον ΠΑΟΚ και το κατοκυρώνει τον γκολ. Και μετά λέει πάμε με 1-0 και δεν βγαίνει η ΑΕΚ. Δηλαδή ο διαιτητής είναι λακαμάς εκγενετής. Ναι. Να σε καλά φιλιά. Ο διαιτητής είναι λακαμάς εκγενετής. Εγώ δεν είμαι ούτε με τον ΠΑΟΚ ούτε με την ΑΕΚ. Ούτε θα βγει στο Μακεδονίτικα ούτε θα πάω με τους άλλους κάτω. Ο διαιτητής είναι λακαμάς. Τελείωσε. Αυτός καταδικάζει τον ΠΑΟΚ. Αλλά για μένα ναι, θα πρέπει να τιμωρηθούν και οι δύο ομάδες. Αυτή είναι δικαιοσύνη. Και η ΑΕΚ που έκανε με το 1-0 ότι δεν βγαίνει και ο ΠΑΟΚ για τις μπαγκές του Σαββίδη. Πάμε στους φίλους. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Ραυτόπουλε. Καλή σας μέρα. Γιάννης από Σόφια, τι κάνεις? Σόφια. Ναι, είχα πάρει και στη Μαρμίτα, αλλά δεν άκουγα Χριστό. Δεν ασκίζω Δήμος, δεν ξέρω τι δουλειά κάνει. Δεν άκουγα Χριστό, κάτι μου έλεγε. Για το Βέλιο, για Κορνέδες, αυτό κάτι κατάλαβα. Μιλάτε για την Κυριακάτικη εκπομπή. Για την Κυριακάτικη εκπομπή. Μάλιστα. Είχα πάρει προς το τέλος, αν ναι, θυμάστε. Ναι. Συγγνώμη για το πληθυντικό. Ναι, ναι. Να μιλάμε στον ελληνικό καλύτερα. Στον ελληνικό, άκου λέει. Ναι, ναι, βέβαια. Μου έλεγες για το Βέλιο, ότι θα, από του χρόνου θα παίξει στον Ολυμπιακό, γιατί είμαι Ολυμπιακός. Ναι, εγώ νομίζω ότι... Ράβει, ναι, δεν είναι καλή μεταγραφή. Ισχύει κάτι τέτοιο? Ισχύει, ναι. Ράπι είναι... Ισχύει. Ισχύει. Ισχύει, έτσι. Ναι. Και τι βλέπεις να φεύγει δηλαδή από τον Ολυμπιακό? Κοίταξε, αυτό που μαθαίνω για τον Ολυμπιακό είναι ότι ο Πρωτόταυρος ναι. χαμηλώνει το budget γιατί δεν παίρνει τα 40 ναι. εκατομμύρια από το Champions League. Ισχύει. Ισχύει αυτό. Και προσπαθεί να μπαλώσει τώρα με τον μπανανά center back. Ναι. Εγώ τάπα στον Καρατζαφέρη λέω, πας με τον μπανανά ρε Νίκο του λέω τον αλέφατο. Δεν μιλάει. Πού πας με τον μπανανά και με το Βέλιο σέντερφορ. Ναι. Αυτό τι δηλώνει? Ότι ο Βρούτο είναι σε ύφεση. Εγώ περίμενα από τον κύριο Μαρινάκη στις ύβρις του ΣΥΡΙΖΑ και τη, αυτή με τον Νουρ που τον κυνηγήσαν και τα λοιπά και ότι έχασε τη διαιτησία. Ακόμα τον κυνηγάνε για τον Νουρ. Έτσι. Δεν νομίζω ότι ο κύριος Μαρινάκης θα έχει με τον Νουρ προβλήματα εφόσον πιάσαν τον Τούρκο που προμήθευε, που ναύλωνε το πλοίο. Mm. Έχω ψάξει την υπόθεση, έχω ρωτήσει και μου το είπανε. Ναι. Αλλά σαν Ολυμπιακός, εσύ, εγώ δεν θα δεχόμουν ποτέ το Βέλιο σέντερφορ από τυχόν από την Νότιχαμ και τον Μπανανά σέντερμπακ. Ναι. Δηλαδή αυτό το... δηλώνει κάτι. Περίοδος αγελάδων 0% λιπαρά. Δηλαδή βλέπεις Ολυμπιακό Μαρινάκης να έχει μια στάση του Ολυμπιακού σαν τον Παναθηναϊκό του Αλαφούζου? Όχι. Ένα μνημόνιο ας πούμε. Όχι. Ο Μαρινάκης Ολυμπιακός δεν έχει δεν χρωστάει. Ναι. Έχει κάποια ανοίγματα όπως όλες οι ομάδες οι μεγάλες, αλλά δεν χρωστάει, δεν κινδυνεύει από τέτοια πράγματα. Και οι παίκτες είναι πληρωμένοι και οι εφορίες είναι πληρωμένες. Δεν παίρνει έναν αξιόλογο παίκτη ας πούμε, αξιόλογους παίκτες. Προφανώς μερικά πράγματα στη ζωή πώς εξηγώνται. Γνωρίζεις μια γκόμενα 20 χρονών και εσύ είσαι 20. Στα 35 ναι. την έχεις βαρεθεί και σε έχει βαρεθεί. Ναι. Παίρνεις ένα αμάξι. Αμαξάρα, μια BMW κουπέ 3-20, παράδειγμα. Ναι, τα ναι, πρώτα ναι. τρία χρόνια είσαι φτιαγμένος ιστορίες και τα λοιπά. Στον πέμπτο χρόνο τη βαρέθηκες. Θες να δημιουργήσεις άλλο. Δεν είναι έτσι. Ακού τώρα τι είναι. Παράγοντας είσαι. Υποτίθεται ότι... Βρε άκου τι σε λέω εγώ τώρα. Σε ένα μαγαζί μας. Πας ένα χρόνο, δύο χρόνια, τρία. Θες να αλλάξεις, να φύγεις από την γειτονιά. Βαρέθηκα, πάμε και κάπου αλλού. Ο χρόνος... Είναι ναι. γιατρός, αλλά είναι και εχθρός. Ναι, ισχύει ότι ο χρόνος είναι εχθρός, αλλά ποτέ δεν το ιατρική κάνει βήματα. Ρε παιδί μου, έχει βλήματα, βέβαια. Χάνεις ένα προσφυλί βήματα. Σου πρόσωπο. Την πρώτη μέρα πεθαίνεις. Ναι. Τη δεύτερη μέρα το ίδιο. Την τρίτη μέρα το ίδιο. Την τέταρτη είναι καλύτερα τα πράγματα. Βλέπεις τον ήλιο να αναρτέλει.
την 7η, την 8η, την 10η. Στο μήνα πάνω βγήκε η χείρα, πήγε στη Μύκονο. Άστο τώρα το έργο. Ο χρόνος είναι τέτοιος. Ο Βρούτος βαρέθηκε. Μπορεί να μου πει κάτι άλλο. Έβαλε κιλά. Πέσουμε. Κοίταξε. Εδώ βάζουμε κιλά και λέμε να τα χάσουμε. Οποιοδήποτε είμαστε. Εγώ λέω αμάν να κόψω τα γλυκά. Ο Μαρινάκης, έλα να σου πω, και ο Καράπαπας είναι 180 κιλά, 190. Πρέπει να χάσουν. Εντάξει, και εγώ 110 κιλά είμαι, εντάξει. Βρε, και εγώ τα πήρα τα κιλά και τα χάνω τώρα. Δηλαδή, εγώ θέλω να σου πω ότι όλα μετράνε. Βαρέθηκε, κουράστηκε, φάρδινε, κάθισε. Τα πήρε τα πρωταθλήματα. Ναι. Στόχο τι έχει τον τώρα. Βλέπω πολύ ενεργό όμως. Τι στόχο έχει τώρα. 51 πήγε, με 180 κιλά. Πάμε επόμενη γραμμή. Άστο, πολλά είναι στη μέση. Καλημέρα, καλημέρα. Έλα Κωστή, καλημέρα. Καλώς τον. Τι θέλουν οι παοκτσίδες, τη Λάρισα ή την ΑΕΚ? Από ό,τι καταλαβαίνω τη Λάρισα θέλουν. Από μέσα τους, απ' έξω μπορεί μερικοί να λένε την ΑΕΚ, αλλά από μέσα του φιλοκάτου τους τρέμει να έχουν. Από το καταλαβαίνω, τι να σου πω. Εσύ, αυτοί έχουν να βάλουν γκολ στο ΟΑΚ καμιά δεκαριά χρόνια να. Για βοήθα. Κύπρο θα πάρουνε. Έχουν να βάλουν γκολ εδώ και μια δεκαετία μες στο ΆΚΑ. Ναι. Πώς να κερδίσουν μες στο ΆΚΑ? Εντάξει ρε φίλε. Έχουν τα τέμπη και χάνουνε. Ναι, κοίτα, πάνε πρώτα εσύ στο ΆΚΑ και έλα αύριο να το συζητήσουμε αυτό. Εσύ τι πιστεύεις δηλαδή, ότι ένα γκολ θα το βρει με τη Λάρισα αύριο? Εγώ αυτό που είδα με το Πλατάνη. Εντάξει. Αυτό που είδα με το Πλατάνη, που δεν κάθισε το Πλατάνη να χάσει και το έπαιξε στα ίσια. Κάτι μου έδειξε το Πλατάνη. Εγώ αν ήμουν εξής, θα είχα μια ανησυχία αύριο. Δηλαδή, αν είχα δουλειά και ήμουν στο δρόμο, θα άκουγα ας πούμε την αναμετάδοση. Στο 40 αν ήταν 0-0, θα μου πιάνε αιμορροίδα να πούμε, στο δεξί κολομέρι να μου καταλαβαίνεις. Ναι, κοίτα, αύριο όμως η ΑΕΚ δεν πλήρες, ε. Ναι, δεν διαφωνώ. Παίζει ο Σιμώες, παίζει ο Κονέ, παίζει ο Λιβάγια, παίζουν όλοι αύριο. Ναι. Οπότε πώς θα γλιτώσει ο Κουγιές να βγει. Στην Πλατανιά ποιοι δεν παίζαν δηλαδή? Ο Λιβάγια δεν έπαιζε, ο Κονέ δεν έπαιζε. Ο Κονέ, και τι είναι ο Κονέ δηλαδή? Πώς ο Κονέ μαζί με τον Σιμώες έχουν δέσει τα χαφ κάτι καλά να πει. Ποιοι άλλοι δεν παίζαν? Ο Κονέ δεν έπαιζε. Ο Λιβάγια. Ο Λιβάγια για μένα είναι ο καλύτερος παίκτης της ΑΕΚ. Ωραία μέχρι εδώ. Άλλος. Αυτοί οι δύο δεν παίζαν. Αυτοί οι δύο. Και σου έκανε χείο Πλατανιάς. Και ο Χουλτ δεν έπαιζε. Και ο Χουλτ, ναι. Ο Χουλτ είναι απώλεια. Ο Χουλτ θα παίξει όμως αύριο. Ναι. Χουλτ Μπακάκης, Λαμπρόπουλος Τσικρίσκε, Τσιντώτας Θεματοφύλακας, ναι. Κονέ Σιμώες, Λάζαρος, Μπακασέτας, Λιβάγια και Αραού. Ποιος Λάζαρος? Μην είδατε τον Παναή, θα παίξει αύριο ο Λάζαρος. Θα παίξει κανονικά, ναι. Προπονήθηκε κανονικά, θα παίξει. Λες θα παίξει ο Λάζαρος? Παίζει κανονικά, ναι. Πονάει στην τσέπη. Οπότε... ο Λάζαρος. Πονάει στην τσέπη ο Λάζαρος. Εντάξει, μπορεί, αύριο θα παίξει όμως. Κοίταξε, ο Τίγρης δεν αδικεί κανένα. Τον είπε το Λάζαρο, κοίταξε, αντιστέξε, κάνει το κομμάτι σου και από μένα μην φοβάσαι. Θα σε δικαιώσει, το λένε. Α, ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση να χάσει. Πάρε πρωτάθλημα και άμα δεις λεφτά, φτύσε με, ναι. Καλά τώρα. Αλλά να σου πω τώρα εγώ, ξέρεις τι. Ναι. Ο ΠΑΟΚ, ναι. Αν κατέβει στο ΆΚΑ, θα κατέβει να παίξει, θα παίξει άμυνα, να παίξει μπάσκετ και το κρέψε, ρε. Μόνον έτσι μπορεί. Δηλαδή να το πάει παράταση, ίσως και πέναλτι, μόνον έτσι εγώ πιστεύω. Αυτό ότι μπορεί να το πάρει. Δικό σου προνόμιο να κλέβεις μάτς. Πώς? Δικό σου, ναι, είναι. Δικό σου προνόμιο είναι. Ναι, είναι, αλλά εγώ είμαι στο ΆΚΑ. Όμως θα παίξω με τον κόσμο εκεί πέρα. Ξέρει, τώρα θα παίξω καθαρί στο παιχνίδι κατευθείαν. Έτσι νομίζεις. Εγώ λέω ότι αύριο πρέπει να πάρεις τον Κούγια. Αυτό λέω εγώ. Γιατί τον Κούγια στη Λάρισα δεν τον πήρες. Με μισή ομάδα κατέβηκε στη Λάρισα. Όχι το 2-1. Ποιο? Στο πρωτάθλημα. Με το Φιντάρι σε πήρε 0-0. Αν θυμάσαι το πρωτάθλημα όμως το κοράκι που έπαιζε εκείνο στο Σκουλάς να πούμε. Έπαιζε, την έπαιξε 80-20 στην ΑΕΚ. Και πέναντι κανονικό δεν τον έδωσε. Ποιο Σκουλάς? Εγώ ξέρω ότι ήρθε 0-0. Αυτό ξέρω. Ναι, 0-0. Ναι, σωστά, ναι. Και γιατί να μην ξανάρθει αύριο? Μες στο ΆΚΑ. Εγώ θέλω να πας εσύ για να δω ματσάρα. Για να σου πω την αμαρτία μου. Εγώ θέλω να πας εσύ για να δω και καμιά φάπα στην κερκίδα. Κατάλαβες. Να δω στα δημοσιογραφικά καμιά μανούρα.
Κατάλαβε, θέλω να σε πω. Αυτό θέλω να πω. Τι ψοφάρε, φίλε, τι να κάνω. Άι κλαμπ, πάω. Άρχισα το 82, το 85 να πάω να κάνω δύο μέρες ταξίδι να μείνω να πάω να δω φίλους κτλ. Και να δω και το μαζί, ναι. Να δω αυτή τη Λάρισα, δεν θα πάω να τη δω. Τότε άκουσε, ρε φίλε. Θυμάμαι τη Λάρισα το 4-1, το 85 να πούμε. Την μπαλάρα έπαιξε το στον τελικό με τον πάω. Γιατί μόνο εκεί έπαιξε μπαλάρα. Το 82 δεν έπαιξε μπαλάρα. Ναι, βέβαια, ναι, ναι. Και το ποτάμι μου. 78-79, 79-80. 80-81, 81-82, 82-83. Και μέχρι το 85, μια οκταετία η Λάρισα και μετά, μην πω μια δεκαετία, έπαιξε μπαλάρα. Ποια επαρχιακή ομάδα έπαιξε την μπάλα από ναι, αλλά τι παιχταράδες είχε ρε Κουέστα όμως. Παιχταράδες, γιατί γέναγε ο κάμπος παιχταράδες. Μπράβο, ενώ τώρα τι έχει. Τι να έχει τώρα. Κλείσε, τι να έχει τώρα. Ναι. Άμα δεν ήταν ο Κούγιας, γάμα εθνική θα ήταν. Πάλι καλά που ήρθε ο τρολός εκεί και τα τακτοποίησε τα πράγματα, μάλιστα. Ένας φουρνιάρης με στέλνει μήνυμα, λέει τι θα γίνουμε κλέφτες. Από το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο ξαναφάμε ψωμί, ρε. Κάτσε να περάσει κανένα 7-8 κιλά από πάνω μας να μπορούμε να τρέχουμε καλύτερα. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα. Αργατός από Αθήνα, τι κάνουμε. Ραφαβούλα, σου πω, επειδή λες τις τελευταίες, πούμε, δύο μέρες για ένα σκορ συγκεκριμένο, ρε παιδί μου. Εσύ τι πιστεύεις, 100 με 150 άτομα δεν είχε πάρει ταχύ τους τίποτα, εκεί τριγύρω. Πού? Ανατολικά της Θεσσαλονίκης. Λίγο πιο πάνω από το Ποσειδόνιο και πιο κάτω από την Τούμπα. Τι να πήρα δηλαδή. Ναι, κάνει 100-150 άτομα, δεν πήρε κάτι ταχύ τους. Πήρε, αλλά. Πριν το παιχνίδι. Βρε, εγώ το ψάχνα, δεν το βρίσκαμε το κόκκινο. Ναι, άλλο σου λέω. Σου λέω τον λόγο για τον οποίο και του χρόνου θα παραμείνει και δεν πρόκειται να φύγει. Α. Όταν είναι πρόχοντας ο άνθρωπος και τα μοιράζει έτσι απλόχερα. Ναι. Τι οι άλλοι βλάκες είναι να το διώξουν. Σου λέει κάτσε εδώ, έχει ψωμί ποδες. Ναι. Ποιος Άρης τώρα, ποιος νοιάζει για τον Άρη. Ναι. Το μελοκάματο να βγαίνει. Ναι. Εντάξει, ανθρώπινο είναι, ανθρώπινη φύση είναι αυτή. Ναι. Δεν διαφωνώ, κι εγώ στη θέση σου έγκυο θα κάνω. Ναι. Και ποιος είπε ο άνθρωπος πιστεύω. Μην λέμε τώρα, μην το τραβάμε και πολύ. Μάλιστα. Ναι, ναι. Να ρωτήσω, τώρα λες εσύ, θες να πάει ΑΚΠΑΚ τελικό σωστά. Ναι. Θα κατέβεις με το Μετρόπολης. Κοίταξε να δεις. Αυτοί εδώ δεν με θέλουν να κατέβω εγώ. Δηλαδή πέρσι κατέβηκα με το τηλεάστη, με το ΑΡΤ και με είδε ο Μαύρος, ο Ποκολόκο, στο καθόμουν πιο κάτω και μου λέει έλα πάνω. Και πήγα πάνω. Με το ΑΡΤ είχα κατέβει. Ναι, πάλι με το ΑΡΤ θα κατέβω. Με το Πετρωτό αναμετάδοση δεν έκανες. Ρε παιδάκι μου, εγώ μπήκα με το ΑΡΤ μέσα. Ναι. Το Μετρόπολης δεν με έχει δηλώσει. Ναι. Με είδε ο Ποκολόκο εκεί που καθόμουν 6-7 σκαλοπάτια πιο κάτω. Και μου λέει έλα πάνω λέει. Και ήρθα εκεί απάνω, με κάλεσε ο Πόκο Λόκο. Κάθισα εκεί και με λέει ο Ζαΐρης, γιατί έλειπε ο Κουλιανός και πάει σε κάτι γάμος να πούμε. Παντρευότανε η κουνιάδα του, δεν θυμάμαι. Σε ένα γάμο πήγε. Δεν μπορούσε να λείψει. Και βρέθηκα εκεί τσόντα εγώ να πούμε. Και εκεί που καθόμουν μου λένε, αφού λείπει ο Κουλιανός, με λέει και ο Γρηγοριάδης, κάτσε να αναλύσουμε το μάτς. Και έτσι έγινε το σκηνικό και έγινε ένα μετάδοση. Απλά να συνεχίσω. Ο Ζαΐρης με θέλει εμένα. Πήγε στον Μπούζο και λέει: θέλω το Ραπτόπουλο, λέει. Θέλω να είμαστε παρέα μεγάλη. Γιατί γούσταρε. Πέρσι περάσαμε καλά. Τώρα ο Μπούζος τι θα κάνει δεν ξέρω. Αλλά και να μην κάνει θα πάω με το ΑΡΤ. Εγώ θα πάω πάντως μια φορά. Τα απλά να συνημερώσω ότι στο ΑΚΑ όταν παίζει η ΑΕΚ τα δημοσιογραφικά είναι σαν έκθεση επίπλων. Έχει μια ντουλάπα εδώ, ένα σκρίνιο εκεί. Εμένα τι με νοιάζει. Παραπέρα μια βιβλιοθήκη. Και τι με νοιάζει εμένα. Από πίσω είναι τα σακιά με τα τσιμέντα. Εγώ πέρσι πήρα μαζί μου ένα μαχαίρι 40 πόντους. Το ίδιο ρεπόρτερ της ΑΕΚ, ο Θοδωρής Ραλής, και μου λέει πού πας με αυτό. Λέμε, να προλάβουμε λέω να... Κατάλαβες, μου το πήρε βέβαια. Μετά, ναι, εντάξει. Τα δημοσιογραφικά στο ΑΚΑ είναι δύσκολα να ξέρεις. Δεν ξέρω, εγώ δεν πάω. Πάω οργανωμένος. Ναι, σου λέω ρε παιδί μου, και άμα κατέβεις λογικά θα απευθεί και meeting και θα δούμε. Ναι. Εδώ είναι κάτι τελευταίο πάντως στη Ραφίνα, για την ομάδα μου. Πάντως στη Ραφίνα δεν πρόκειται να πάμε, το πήραν το σπίτι της Νόρας. Όχι, με τίποτα. Ναι. Κάτι τελευταίο για την ομάδα μου. Ναι. Τώρα έγινε αυτό που έγινε, εντάξει. 100-150 άτομα κάτι πήρε τα αυτοί τους, βγάλαν σπασμένες χρονιάς. Εντάξει. Δεν πρόκειται να φύγει άλλος, όλα καλά, όλα με λιγάλα. Ναι. Που τουλάχιστον μετά από όλο αυτό τον τόρο βοηθηθεί και το θέμα για την αδειοδότηση. Α, πολλά θες. Πολλά θες.
Ρε φίλε, συγγνώμη λίγο. Ναι. 7 συν είναι αυτό. Ναι. Και χωρίς αδειοδότηση. Ναι. Κάτσε ρε φίλε, συγγνώμη λίγο. Τι. Για ποιο λόγο τότε το κάνεις. Ναι. Κάτω, αλλά άφησε και κάτι για την ομάδα. Ναι, ρε παιδί μου, δηλαδή. Θα πάνε οι βαλίτσες, θα έρθουνε. Άσε και μια βαλίτσα στην άκρη για την ομάδα για να εκδοθεί η άδεια. Κλείσε. Τσο. Κλείσε. Κανόνισε με το Μίνι Κούπερ να με πας βόλτα όταν κατέβω στην Αθήνα. Τρεις από το τέλος. Καλημέρα, ναι. Δύο από το τέλος. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε. Τι κάνετε? Καλά είμαστε. Εσείς τι κάνετε? Και εμείς θα τα βρούμε, το κάνουμε. Λοιπόν. Άμα δεν βρεις, κάνε το μόνος. Είμαι ο Νίκος από το Κολομέλα. Άμα δεν βρούμε, θα το μείνουμε. Κάνε το μόνος, αν έχεις φαντασία, όλα γίνονται, λέγε. Δεν έχω φαντασία. Εγώ φαντασία έχει πολύ εσύ και οργιάζει ορισμένες φορές. Ναι, οργιάζει. Ναι. Οργιάζει πάρα πολύ. Κάτι είχε πει στο παλικάρι που είχε πάρει από Βουλγαρία, από πού πήρε. Ναι. Του είπε ότι αν τα έχει βαρεθεί ή όχι. Εσύ δεν τα βαρέθηκε σε αυτά τόσα χρόνια? Όχι. Δεν τα βαρέθηκα. Δεν τα βαρέθηκε. Όχι, μ' αρέσει. Καλά, η μαλακία δεν βαριέται ποτέ. Ναι. Εξιδίων κρίνει τα λότρια. Ναι. Για να μην σου πω τίποτα άλλο και ξυπνήσουν τον Ανδρώνη παραπέντε. Δεν θέλω να σου πω. Ξέρεις ότι είμαι ευγενικός άνθρωπος. Καλημέρα σας. Τι ωραία που τα διαχειρίζομαι. Καλημέρα. Με το box που φεύγει αυτή. Λέγε φίλε, ναι. Ναι. Καλά, εγώ είμαι. Μάλιστα, εσείς. Ήρθα να σε κάνω μερικά παράπονα όμως. Να μου κάνεις παράπονα, ό,τι θες. Γιατί λόγω δουλειάς δεν έχω χρόνο να σε ακούσω. Ναι. Και αναγκαστικά ακούω το διαδίκτυο. Από πού είσαι δηλαδή? Από κο. Είσαι κος. Από νάου σε είμαι, ναι, και από κο σε παίρνω. Εντάξει. Αναγκαστικά που λες, ακούω από το YouTube. Ναι. Αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα, ρε φίλε. Ναι. Πολύ διαφήμιση. Ποιος, πού? Στο YouTube. Τι YouTube? Είναι ανάγκη να μπαίνουν όλες αυτές τις διαφημίσεις. Έτσι κι αλλιώς τις διαφημίσεις τα παίρνεις, πληρώνεις. Από το ραδιόφωνο, από τη Μαρμίτα, από εδώ, από εκεί. Στο YouTube δεν τις θέλεις τόσες διαφημίσεις. Το YouTube τα βάζει, άκου, το YouTube τα βάζει και παίρνουν και από εκεί. Όχι βρε, τα βίντεο που ανεβάζεις. Ποια άλλο βίντεο? Διαφημίσεις που βάζει το YouTube. Ναι. Αλλά στο βίντεο που ανεβάζεις το YouTube. Ναι. Έχει μέσα και τις διαφημίσεις. Ναι. Ενώ μπορείς να τις βάλεις γραπτός, ξέρω εγώ. Να περνάνε από την παγωμένη εικόνα, ξέρω εγώ. Ναι. Γραπτά οι διαφημίσεις για να μην γίνεται βαρετό. Κατά. Πάει αυτό. Εντάξει, παρατήρηση. Δεύτερον. Αυτό. Ήθελα και λίγο πιο κομμένες εκπομπές για να μπορούμε να έχει ενδιαφέρον να σε ακούμε. Αυτά είναι του κομμουνιστή που με λες. Είναι τεχνικά θέματα να πούμε, ναι. Εντάξει, εγώ τα λέω αν τα ακούει ο κομμουνιστής. Ξέρω ότι δεν ασχολείσαι. Όχι, ασχολούμαι όσο με παίρνει να πούμε. Ναι, αλλά το μοντάζ και αυτό. Ναι. Αυτός που τα ανεβάζει στο διαδίκτυο. Ναι. Τουλάχιστον να ακούει τα παράπονα. Ναι. Μπα και το διορθώσει λιγάκι. Ναι. Αυτό. Αυτό μόνο. Και εγώ έλεγα θα με κονιορτοποιήσει να πούμε. Όχι, ρε φίλε, αλίμον, τι λε. Απλά λόγω τη δουλειά τώρα δεν έχω χρόνο να σε ακούω. Κατάλαβε. Ναι. Και το βράδυ παράζω. Ναι. Όταν έχει εκπομπή, καλώς. Όταν δεν έχει, ναι. Ακούω μαζεμένες, καταλάβες. Εντάξει, εντάξει. Έγινε φίλε. Εντάξει. Αυτά του κομμουνιστή, θα τα πω εγώ στον κομμουνιστή, μη στεναχωριέσαι. Πάμε επόμενη γραμμή. Για καλό, για δικό σας. Και εγώ νόμιζα θα με κονιορτοποιήσεις, να πούμε, εντάξει. Πάμε τελευταίος, έγινε, δεκτών. Δεκτών, να ακούσεις τους πελάτες κομμουνιστή, με στέλνεις μόνο μηνύματα για τα Instagram. Τελευταίος για σήμερα, ναι. Ένα καλή, γεια σου ραπ. Γεια σου φίλε. Λάρισα ΑΕΚ. Λάρισα ΑΕΚ. Ναι. Είστε πολλοί εκεί. Ήθελα να πω για το φίλο μου το Γάβρο που πήρε πριν 2-3 γραμμές. Ναι. Να θυμάται ότι φέτος άσχετα ποιος θα πάρει το ποτάσιο. Να το δώσουν στον Πάου, να το δώσουν στο Βάζαλο που θέλουν. Δεν το δώσουν, κάποιος θα το πάρει. Αυτός που τον διέλυσε φέτος ραπ ναι. Είναι αυτός που τον διαλύει πάντα προεσωρικά. Ναι. Είναι η ΑΕΚ. Λες. Μέσα έξω. Ναι. Να το θυμάται αυτό, είναι ο φιάλτης του. Ναι. Άντε, γεια. Λες. Ό,τι πεις. Τι θα κάνω εγώ τώρα. Εφιάλτης είναι. Τι παίζει σήμερα? Έχει δημοτικά. Έχουμε καμιά γιορτή? Όχι. Είναι μέρες τέτοιες που δημοτικά, ε. Έχει Γιάννη ανταπόκριση με τα δημοτικά. Σοβαρά, ε. Τι ηλικίες Γιάννη έχει? Για πες μου, βοήθαμε λίγο. Δηλαδή υπάρχουν και νέοι άνθρωποι που ακούν δημοτικά? Ωραία, φίλε. Ποντιακά νησιώτικα. Μάλιστα. Εμείς εδώ είμαστε πιο πολύ πόντι. Τα νησιώτικα πουλάνε εδώ σε εμάς. Η πυρώτικα. Για πες μου για τα νησιώτικα. Γιατί τα νησιώτικα, ας πούμε, επειδή δεν είμαστε νησί, πιο πολύ ποντιακό δεν πουλάει εδώ.
Ναι, το κατάλαβα. Δημοτικά μάγκες, εδώ θα είμαστε. Αύριο με τον Μπρούτζου Μπρούτζου μεσημέρι. Να αναλύσουμε λίγο το ρεπορτάζ το δικαστικό, γιατί μπάλα δεν πούλησε να πούμε στην Τούμπα σήμερα και λογικό είναι. Για μένα μεγάλο παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Λάρισα, ιδιαίτερο παιχνίδι. Θα τα πούμε αύριο το μεσημέρι και το βράδυ ειδικά ανάλυση για το ΑΕΚ Λάρισα φουλ. Ελπίζω να περάσει η ΑΕΚ για να δω τελικό ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Δεν θέλω να δω ΠΑΟΚ Λάρισα. Εντάξει, το λέω και για επικοινωνιακούς λόγους και για εμπορικούς λόγους και για ποδοσφαιρικούς λόγους. Και να με συγχωρούν οι Λαρισαίοι. Καλό βράδυ. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Κάθε που χαράζει, σεριάνι με το Γιάννη. 2 με 6 το ξημέρωμα, ο Γιάννης Χιλιντίδης στο σεριάνι του ελληνικού πενταγράμματος. Σεριάνι με το Γιάννη.